Έτσι, δώστε μουσική και όπως είστε σπίτι σας, ξεκινήστε να κουνάτε κορμάκια. Πρώτον για γυμναστική, δεύτερον για ενέργεια, τρίτον για χαρά. Και ο λίγο αδυνάτισμα το κάνει ο χορός. Για κάνε μας λίγο προγραμματάκι, μαέστρο. Με αλλαγές, δεν μπορώ τα ίδια εγώ, θέλω αλλαγές. Ούτως ή άλλως δεν έχω και πολύ χρόνο. Καλέ, πήγε και 3 λεπτά. Τώρα δεν είπα καλησπέρα. Μίλησα εγώ τώρα 3 λεπτά. Όχι, μίλησες. Όχι μόνο εγώ ότι κλέβω εδώ μέσα λεπτά. Κλέβουμε κι άλλοι. Λοιπόν, πώς τα βλέπεις σήμερα τα πράγματα? Λείπει το αντίβαρο, έτσι τα βλέπω. Κατάλαβες, είμαι μόνος μου. Είμαι μόνος μου. Πού μου πήρατε τον Τάσο? Γιατί μου πήρατε τον Τάσο, μια χαρά. Έχεις συνδυάσει τέλεια το φούξια. Είναι η μέρα σου. Ναι. Δεν θα κάτσεις όλη τη μέρα μόνος. Αλλά έτσι για μια ώρα θέλω λίγο να σε τσεκάρω. Να σε χαρώ, σε χαίρομαι κάθε μέρα, Παναγιώτη μου. Εγώ το λέω. Εγώ το λέω γιατί δεν έχω και κανένα λόγο να μην το πω. Τον χαίρομαι τον Παναγιώτη κάθε μέρα. Πραγματικά και το λέω κάθε μεσημέρι. Αλλά θέλω λίγο. Θέλω λίγο να ζοριστείς με τα τρία του. Σήμερα θες να ζοριστώ. Σήμερα βρήκε να ζοριστώ. Με όλα τα γυναικεία θέματα θα τρελαθώ σήμερα. Γι' αυτό ακριβώ. Γι' αυτό ακριβώ. Για να ακούω, σε φέρνω κοντά, μην ανησυχεί. Όχι, όχι, δεν ανησυχώ. Στα δύσκολα ξέρει. Κοντινό με μάτι τελείωσε. Ισιώσαμε. Λοιπόν, πόσα πράγματα έχουμε σήμερα, αλλά επειδή είπα χορό, δώσε λίγο το πλάνο της Τζένιφερ που ρίχνει τα χορευτικά της και με αυτό δεν το έχουμε, θα το έχουμε σε 2, 3, 4, 5 λεπτάκια, θα έρθει, αλλά μέχρι να έρθει, εγώ να σας πω ότι το φόρο που φοράω σήμερα, που δεν έχω βγάλει ούτε μισή φωτογραφία, δεν έχω προλάβει, αλλά είναι δώρο σας, είναι καταπληκτικό. Αν αυτό δεν φέρνει μόνο του την άνοιξη, αν αυτό δεν φέρνει μόνο του τη χαρά, αν αυτό το ρούχο δεν σε κάνει να αισθάνεσαι ότι είσαι 2 μέτρα, που δεν είσαι, γιατί πόσες πια είσαστε 2 μέτρα. Εγώ πάντως δεν είμαι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν αυτό το ρούχο, λέω, το απλό, το ωραίο, το δροσερό, το χρωματιστό, το εκπληκτικό, δεν σας κάνει χαρούμενες, τι θα σας κάνει? Τι θα σας κάνει? Λοιπόν, μόλις την ανεβάσω, γιατί καλά-καλά δεν την έχω φωτογραφίσει, κάντε ένα like, γιατί σας έρχεται δωράρα. Διαφημίσεις για να έρθει και η Τζένιφερ. Παρακαλώ. Παρασκευή, μην ξεχνιόμαστε. Παρασκευή και ξεκινάει και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Αλλά να πούμε 2 λόγια για κάτι το οποίο έρχεται εδώ στον Αλφα σε 1 μήνα περίπου από τώρα. 1 Απριλίου, λένε Δευτέρα, είναι το MADWORK 2019, το οποίο θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τόσο γιατί θα το παρουσιάσει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, πολύ συζητημένο πρόσωπο τη φετινή σεζόν, όσο γιατί θα έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα act. Όπως κάθε χρόνο, οι σχεδιαστές παρουσιάζουν τις κολεξιόν τους και κάποιοι τραγουδιστές ερμηνεύουν κομμάτια διασκευασμένα είτε δικά τους είτε αλλωνών, τα οποία έχουν πάντα πολύ ωραίο στήσιμο και πολύ ωραίο ενδιαφέρον. Φέτος θα έχουμε την Ελένη Φουρέιρα στα act, θα έχουμε την Ντάμτα, θα έχουμε την Ευελίνα Παπούλια που θα κάνει πασαρέλα μαζί με την κόρη της. Πολύ θα έχουμε ωραίο, και τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Είναι από τα πρόσωπα τα οποία έχουν, μπορούμε ο να Κωνσταντίνος πούμε. Ο Κωνσταντίνος φαντάζομαι θα τραγουδήσει. Θα τραγουδήσει. Τόση ώρα μου λέει για πασαρέλα, γι' αυτό λέω. Και η Φορέρα θα τραγουδήσει και η Τάντα θα τραγουδήσει. Πασαρέλα θα δείξουν τα ρούχα τους η Σίλια Κεθαριώτη, η Ρασαλία Παρθένη, η Λουκία, ο Δημήτρης Πέτρου και άλλοι πάρα πολλοί σχεδιαστές μόδας. Και νομίζω ότι θα είναι το γεγονός μόδας της χρονιάς. Έχει καθιερωθεί πια ως θεσμός πια στη μόδα και μάλιστα πολλές φορές που μιλάω με σχεδιαστές μου λένε θέλουμε να κάνουμε ένα δικό μας σοου ατομικό, αλλά στο MADWORK παίρνει τόση προβολή η κολεξιόν μας που το σκεφτόμαστε και επειδή πολλές φορές δεν αντέχουν για λόγους budget να κάνουν και το ένα και το άλλο, επιλέγουν το MADWORK και καλά κάνουν. Και βεβαίως έχουν βγει και τα ωραιότερα ντουέτα, έτσι. Δηλαδή έχουν βγει τόσο ανατρεπτικά ντουέτα σε τραγούδια και σε μουσικές που έχουν μείνει διαχρονικά περισσότερο από τα πρώτη εκτέλεση ντουέτα, τραγουδιών. Ντουέτα, είσαι σίγουρη? Ναι, ήταν ναι ντουέτα, για παράδειγμα. Το σκεφτούμε στα βραβεία μα το καλοκαίρι. Όχι εδώ, αυτό είναι μόδα. Και, α, και ναι, εντάξει, έχει ούτως ή άλλως. Έχουν κορίτσι της ενημέρωσης, άστο, μην μπαίνεις σε αυτά τα θέματα. Θα σε βάλουμε εμείς σιγά σιγά. Δεν έβγαλες την πρώτη σου χρονιά. Περίμενε. Μην παίρνεις και θάρρος. Μην παίρνεις θάρρος με αυτά. Περίμενε. Ελένη, θα γίνεις στο γήπεδο Τάκη Μετό στο Φάληρο και ο κόσμος που θέλει να παρακολουθήσει από κοντά αυτή την πολύ ωραία γιορτή της μόδας και της μουσικής μπορεί να αγοράσει τα εισιτήρια του ήδη, γιατί η προπόνηση ξεκίνησε μέσω του διαδικτύου. Ο Παναγιώτης τα ξέρει αυτά πολύ καλά. Τι ξέρω εγώ? Εγώ δεν έχω πάρει ποτέ εισιτήριο. Γιατί? Σε καλούν. Δεν έχω αγοράσει ποτέ. Έχω περιέργεια να δω την Ηλιάνα.
Σας το λέω. Ναι, ρε, αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και γιατί άλλο να είσαι σε μια τηλεοπτική εκπομπή και άλλο να παρουσιάσει live μια βραδιά να την έχει όλη πάνω σου. Δύσκολο. Τόσα χρόνια είχαν τη Μέρη που ήταν το σιγουράκι του γιατί το. Δεν το έχει κάνει μόνο η Μέρη, νομίζω. Εγώ θυμάμαι και άλλες κυρίες. Και η Κάτια, α πούμε, δεν είναι ότι κάθε μέρα τη βλέπουμε στη τηλεόραση. Θέλω να πω εντάξει, ρε παιδί μου, είναι τόσο καλά οργανωμένο από την ομάδα των ΜΑΔ. Που στείλουν αυτές τις υπέροχες βραδιές, δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη, γενικότερα οι βραδιές που κάνουν, είτε βάζουν μέσα μόδα, είτε τραγούδι, είτε όλα μαζί, είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή και το βλέπεις στην τηλεόραση πολύ ευχάριστα, αλλά και από κοντά. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο. Συνήθως κάτι που το βλέπεις από κοντά δεν θες να το δεις στην τηλεόραση. Γιατί δεν είναι έτσι όπως το βλέπεις εκεί, όπως το ζεις. Είναι τελείως διαφορετικό. Οι δικές τους βραδιές, ό,τι και να φτιάχνουν, έχουν απόλυτη επιτυχία. Θεωρώ ότι είναι τόσο καλό οργανωμένοι που. Όποιον και να βάζει να το παρουσιάσει, θα τα κατάφερνε πολύ καλά. Για να δούμε. Τι. Λοιπόν, αλλά μια και είμαστε στη μόδα, πού θα πάμε, στη φίλη Βάσια. Η οποία Βάσια Κοσταρά, η οποία μπορεί να γυρίζει τον κόσμο, κάθομαι και βλέπω, χαζεύω. Τη μία είναι εδώ, την άλλη είναι εκεί, την άλλη παρακεί. Γυρνάει γενικότερα Ευρώπη και εξωτερικό. Μέσα σε όλα αυτά μας κάνει και γυρίσματα. Και μας κάνει και καταπληκτικά γυρίσματα, γιατί και τα θέματα της είναι ωραία και καλογυρισμένα. Και αυτό που δίνει αυτή είναι μοναδικό. Λοιπόν, το σημερινό μας θέμα. Έντονα χρώματα φέτος το χειμώνα, είναι στη θέση της μόδας. Έντονα χρώματα, Βάσια, τι έχεις να πεις εδώ για τον κήπο ολόκληρο που έχω βάλει τον ανθισμένο επάνω μου, ο Ζουρντουί. Για να δούμε τι μας λέει η ίδια. Καλησπέρα, Ελένη. Τα έντονα χρώματα, εκτός ότι μας φτιάχνουν τη διάθεση καθημερινά, είναι και πάρα πολύ στη μόδα φέτος το χειμώνα. Έτσι λοιπόν σήμερα θα σας δείξω ποια είναι αυτά τα χρώματα που πρέπει να έχετε στη τουλάπα σας και πώς θα τα συνδυάσετε σωστά. Το κόκκινο είναι μια κλασική και διαχρονική επιλογή, αλλά και πολύ μεγάλη τάση για φέτος το χειμώνα. Εγώ λοιπόν επέλεξα σήμερα να φορέσω ένα κόκκινο πουλόβερ και το συνδύασα με μια παντελόνα με μεταλλικά στοιχεία. Είστε έντονο χρώμα σε παντελόνι. Εγώ σήμερα επέλεξα ένα κίτρινο κοτλέ και το συνδύασα με ένα απλό γκρι πουλοβεράκι. Πασαρέλες του εξωτερικού κυριάρχησε ο συνδυασμός λεοπάρ με έντονο χρώμα. Εγώ αποφάσισα σήμερα να βάλω λεοπάρ τζιν και το συνδύασα με μουσαρδί πουλόβερ. Αν θέλετε να τραβήξετε τα βλέμματα, συνδυάστε αυτό το look με μια μαύρη εντυπωσιακή γόβα. Για εσάς που προτιμάτε ένα πιο μπόχο outfit, επιλέξτε το πορτοκαλί. Εγώ σήμερα έβαλα ένα πορτοκαλί crop top και το συνδύασα με μια μακριά φούστα. Τι συζητήσεις έχουν γίνει εδώ, από το πώς συνδυάζει το πορτοκαλί πουλόβερ με την πορτοκαλί κολόνα. Από το Παναγιώτη όλα για το συνδυασμό. Σας παρακαλώ. Μα τώρα να σου πω κάτι, πάει και κάνει ένα βίντεο και φοράει κίτρινο πουλόβερ και πού το πετυχαίνει το κίτρινο κολονάκι, μπορείς να μου πει. Δεν το πετυχαίνει. Δηλαδή, με τρελάνε αυτή η Κοστάρα. Ξέρεις τι γίνεται όμως, είναι καλονή, είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία, αλλά νομίζω ότι αυτό που την κάνει ακόμα πιο ωραία στα μάτια όλων μας και γυναικών και αντρών είναι ότι έχει πάρα πολύ αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι, το σεξ appeal της. Φοβερή. Δεν έχει σημασία άμα δεν είναι τόσο όμορφη. Θα μπορούσε να μην είναι τόσο όμορφη. Θα μπορούσε να μην έχει όλο αυτό το ωραίο σώμα. Αλλά έχει ένα σεξ appeal που τρελαίνει τους άντρες, ρε παιδάκι μου. Το οποίο βγαίνει από μέσα. Όχι μόνο τη. Αλλήμονω. Γεγονός. Άμα δεν είχε σεξ appeal, θα τρελαίνει τους άντρες, πιστεύεις. Κοίταξε να δεις. Υπάρχει η ομορφιά, η αντικειμενική ομορφιά, η οποία για μένα υπάρχει αντικειμενική ομορφιά. Είναι αυτό που λέμε η συμμετρία στο πρόσωπο, αλλά μετά από ένα σημείο. Και πολύ όμορφη να μην είσαι. Και στο σώμα, βεβαίως. Και το τέλειο σώμα να μην έχεις. Το σεξ απειλ έρχεται και ξαφνικά είναι σαν πώς είναι καρχαρίς που τα τρώνε μπαίνει μια μευράνη στα μάτια και δεν βλέπουν, απλά μασάνε. Έτσι σαν σε τυφλώνει. Αυτό το πράγμα. Είναι αλήθεια όμως ότι μπορεί να μην έχεις το τέλειο σώμα, αλλά να έχεις την αυτοπεποίθηση ώστε να μην έχεις κανένα πρόβλημα όταν τα ρούχα βγαίνουν, τα φώτα μπορεί να είναι ανοιχτά κλπ. Οι περισσότερες γυναίκες όμως δεν το έχουν αυτό δυστυχώς. Είναι θέμα
αυτοπεποίθησης μόνο ή έχει να κάνει και με τον σύντροφό σου πώς σε κάνει να νιώθεις. Χωρίς να σου λέει, δεν μιλάμε τώρα για αυτούς που λένε πώς έγινες έτσι, σε είχα πάρει μπουμπούκι λεπτό και αυτή... Δεν μιλάω για αυτούς τους άντρες. Αυτή δεν πρέπει. Όξο υπάρχει. Άσε αυτό, είναι μια άλλη κατηγορία. Λέω γενικότερα, ρε παιδί μου, ένας άντρας μπορεί να βλέπει τις αλλαγές στο σώμα της σύντροφου. Ναι, ναι, ναι. Αλλά από την ευγένειά του ή από τη γλύκα του ή από τους καλούς τους τρόπους ή γιατί την αγαπάει πολύ. Δεν θα τη φέρει ποτέ σε δύσκολη θέση. Δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος για να ενεργοποιήσεις τον άλλον χωρίς να τον προσβάλλεις. Ποτέ. Υπάρχει άραγε. Εσύ ποτέ θα το έλεγες. Αν ναι, με ποιο τρόπο θα έλεγες στον άνθρωπό σου ότι αν έχει ξεφύγει πολύ, δεν μιλάμε τώρα για χαζολεπτομέρειες. Ναι, ναι. Ένα-δύο κιλά που σε όλο τον κόσμο παίζουν πάντα. Ναι. Μιλάμε αυτή την αλλαγή μέσα στη διάρκεια των δύο ετών, τριών ετών. Δεν θα πιάσουν τώρα και 15. Κοίτα, θα σου πω. Οι αλλαγές είναι κάτι το οποίο πολλές φορές μπορούν να μας βγάζουν έξω από αυτό που έχουμε συνηθίσει και μπορεί να μας αρέσει. Και δεν λέω να έχεις το τέλειο και να γίνει λίγο να αλλάξει. Αυτό που εσένα σ' αρέσει όταν αλλάζει. Δεν σου λέω μηνύματα. Ποιος είναι, ποιος θέλει μηνύματα τέτοια ώρα. Ένας φίλος μου που του έλεγα εμείς το τέτοιο, το μας το έχουμε καθαρό. Και μου απαντάει και εμείς το δικό μας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι οι αλλαγές, ναι, προφανώς μπορεί να σου ταράξουν λίγο τις ισορροπίες σου. Αλλά το σημαντικό είναι να αγαπάς και τις αλλαγές στο σύντροφό σου και αν θες να του πεις να επανέλθεις σε αυτό που σου αρέσει, γιατί δεν είναι κακό να λες, ξέρεις κάτι, εμένα μου αρέσει αυτό. Μη διεγείρει σεξουαλικά. Είναι αυτό που με κάνει και έρχομαι πιο κοντά σου. Θες να το δουλέψουμε και να φτάσουμε σε αυτό που και εμένα μου αρέσει και εσένα νομίζω σου αρέσει και μπορεί να έχεις ξεφύγει. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Έτσι γλυκά, άμα στο έλεγε η άλλη πλευρά, ναι, σε μια φάση της ζωής που ίσως να έχεις ξεφύγει κι εσύ. Ναι. Αλήθεια, μέσα σου. Ναι. Θα σε ενοχλούσε λίγο. Θα έλεγες γιατί αφέθηκα ή θα έλεγες γιατί μου το είπε. Δεν θα με ενοχλούσε ο τρόπος άμα το έλεγε γλυκά. Μπορεί να αισθανόμουν, εγώ να μην ήμουν έτοιμος ακόμα να επανέλθω σε αυτό που μπορούμε να θεωρούμε μεταξύ δυο μας φυσιολογικό. Αλλά ενδεχομένως θα αποτελούσε και λίγο κίνητρο. Ναι, ναι, και θα ήταν ένα κίνητρο. Είναι δηλαδή, η ισορροπία. Όταν ο άλλος έχει καλοπροαίρετα. Στους άντρες υπάρχει λίγο μια αδικία εκεί. Ότι ο κόσμος δεν φοβάται αν του πει ρε, υπάρχει νε. Ωρε κοιλιά σου πώ πετάχτηκε. Ναι, με τα κορίτσια είναι αλλιώ τα πράγματα. Πρέπει να είστε λίγο να λειτουργείτε ταχυδακτηλουργικά. Κατάλαβε. Δηλαδή είναι σαν να έχεις κάτι, αλλά να δείχνεις τον άλλο κάπου αλλού. Δεν είναι ανάγκη να τονίζεις αυτό που και εσένα δεν αρέσει και στον άλλο δεν αρέσει. Εγώ πάντως πιστεύω ότι οι άντρες... Σίγουρα προσβολή, συγγνώμη. Αν το πάρει κάποια κοπέλα σαν προσβολή, αν το πει γλυκά όπως το Παναγιώτης, εγώ θα το έπαιρνα σαν ενδιαφέρον πιο πολύ και σαν ένδειξη αγάπης, όχι σαν προσβολή. Δεν είναι για μένα, δεν μ' αρέσει. Για να σε στεναχωρήσει. Να σου πω όμως κάτι. Γιατί ξεχνά ότι γιατί μπορεί να είναι αυτό. Πρώτη, εγώ το ξέρω ότι έχω πάρει κιλά. Ναι, δεν θέλω να μου το επισημάνει. Πόσο το ξέρω. Δίκιο έχει. Γιατί μου το λέει, σαν να μου βάζει ότι χτυπάει το ρολόι, ότι α πούμε κάτι θα γίνει. Όχι, αυτό είναι πώς να σου εξηγήσω και δεν το καταλαβαίνει. Γιατί δεν σκέφτεσαι και εσύ ότι αυτό που είχε πριν ήταν αυτό που τον έφερε και κοντά σου. Το σκέφτεσαι. Και δεν το θε να το δει. Αλλά προσπαθεί, δεν μπορεί τι να κάνει. Προσπαθήσεις με τον άλλο, μην προσπαθείς μόνη σου. Τι εννοείς, να πάτε μαζί σου για το λόγο. Βρε, κάνε ό,τι σε φτιάχνει, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ότι γουστάρεις δηλαδή, κατάλαβες. Αλλά γιατί να θεωρείς ότι ο άλλος έρχεται να σου πει κάτι κακό. Τι εννοείς να προσπαθήσω με τον άλλο να κόψουμε το Netflix και τις πίτσες. Δεν καταλαβαίνω. Προφανώς, άμα είναι αυτό το οποίο σε φτάνει εκεί, γιατί δεν το κόβεις μαζί. Έτσι γλυκά θα το πεις. Όχι, το λέω στην Ελιάνα. Το λέει λίγο ντόκτορ. Το λέω λίγο ντόκτορ γιατί μου έρχεται σαν ψυχανάλυση, ας πούμε. Κατάλαβες. Ο άνθρωπος, ο σύμμαχός σου, ποιος θα είναι ο περιπτεράς. Δεν είναι ένα σύμμαχο και στο δυνάτισμα. Γιατί είναι ο σύμμαχο και για τον λόγο αυτό διαετών. Καλά, οι φίλοι μου που μετρεόμαστε κάθε μέρα. Οι φίλοι μου που μετρεόμαστε κάθε μέρα. Ποιο κέρδισε περισσότερα. Ξέρετε πάντω και θέλω τον άνθρωπο ο οποίο μπορεί να επισημάνει αυτό το πράγμα. Ο Σεμινάκη, ο οποίο είναι ο άρχοντα του σεξ και του καράτε. Αυτό είναι αλήθεια. Βεβαίω ή παράσημο. Είχα Σεμινάκη το παράσημα. Να τα φοράει κάθε μέρα. Θέλω να πω ότι μην νομίζετε ότι μόνο το τέλειο σώμα ή το τέλειο πρόσωπο αυτό που διαγείρει του άντρε. Αυτό είναι πολλέ φορέ που κάνετε λάθο. Το σεξ απειλή είναι αυτό που διαγείρει πολλέ φορέ. Υπάρχει σε αντρικές κουβέντες κάτι που λένε ρε, εσύ αυτή έχει κάτι που οποίο δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν είναι ότι είναι, ξέρω εγώ, πολύ όμορφο. Κάτι έχει και με τραβάει, ρε παιδάκι μου. Και αντιστοίχως μπορεί να δείτε μια κουκλάρα και να σας βγάλει παγωμάρα. Προφανώς. Ναι. Σε μένα πολλές φορές συμβαίνει αυτό και είναι και λίγο εγκεφαλικός. Και μην ξεχνάτε ότι δεν είμαστε πια. Πέρα πιάνουμε όλες τις ηλικίες. Όταν το κάνεις. Κατάλαβες τώρα. Δεν είναι ότι είσαι πολύ όμορφη, είναι ότι με κοιτάς έτσι και τρελαίνομαι. Πρέπει να πιάνουμε όλες τις ηλικίες. Δεν μιλάμε για τα 20 που ακόμα και στο τρένο τα κουνιέται, ας πούμε, εσύ τρελαίνεσαι, καταλαβες. Παναγιώτη! Μα αυτό είναι. Δηλαδή δεν είναι ότι τα πάντα γύρω σου ανθίζουν και. Ήρεμα τίγρη. Ήρεμα τίγρη. Υπάρχουν και ηλικίες που λειτουργούμε και λίγο πιο εγκεφαλικά. Να απομακρυνθούμε λίγο. Και είμαι και μόνος μου σήμερα, έτσι. Κάθε περίπτωση. Εγώ όμως αναρωτιέμαι ποιον επηρεάζει πιο πολύ, ρε παιδί, μέσα στο ζευγάρι. Αν η εικόνα της γυναίκας
στο σώμα έχει λίγο αλλάξει. Λίγο πολύ. Εν πάση περιπτώσει, το γυναικείο σώμα έχει αλλαγές τότε. Αν καταφέρνουμε και το ξαναφέρνουμε εκεί που ήταν, οκ, αλλά έχει, διότι και τα παιδιά και η καθημερινότητα και τα ορμονικά μας, τα πάντα όλα επηρεάζουν το σώμα μας. Δεν είμαστε το ίδιο. Αλλά λέω, ποιος επηρεάζεται πιο πολύ όταν αλλάζει το σώμα της γυναίκας? Εκείνη που το βλέπει και δεν μπορεί να λειτουργήσει το ίδιο ερωτικά, γιατί μπορεί να μην θέλει καν να γδυθεί. Ή εκείνος που το βλέπει και μπορεί να μην θέλει, επειδή αγαπάει τη γυναίκα του, να τη φέρει σε δύσκολη θέση, να την κοπλάρει, αλλά μπορεί με τη συμπεριφορά του εκείνη να το σκέφτεται από μόνη της. Στατιστικά. Τι είπα τώρα πάλι, τι είναι Παρασκευή, ρε παιδιά, καταλαβαίνετε. Στατιστικά, νομίζω ότι ο άντρας, όταν θέλει μια γυναίκα, τις μικροατέλειες ή μεγαλύτερες ατέλειες δεν τις βλέπει, ειδικά πάνω στη σεξουαλική πράξη. Δεν βλέπει. Καλά, μπορεί και να τις θέλει. Συγγνώμη, η γυναίκα. Συγγνώμη που διακόπτω. Γιατί υπάρχει και η κατηγορία των ανδρών που θέλουν πιο ζουμερές γυναίκες με πια σήματα. Η γυναίκα έχει περισσότερο άγχος. Και ανασφάλεια με την εικόνα της. Και εγώ έτσι πιστεύω. Ναι, γιατί ξέρεις κάτι. Είναι και το άγχος που έχεις από μόνο σου, από μόνη σου. Είναι και ότι σκέφτεται ο άλλος που μπορεί να μην με θέλει. Οπότε είναι διπλό το άγχος. Κατάλαβε. Βρε μπουμπούκια. Μην τρελαίνεστε. Σας στέλνουμε και σας αγαπάμε, αλήθεια τώρα. Πες τα, Παναγιώτη μου, πες τα. Εγώ προσωπικά σας αγαπάω όλες. Αυτά είναι, είπε πριν και πώς του αρέσουν οι γυναίκες. Έχει δώσει ότι είναι και μέσα στη ψυχή. Όπου τον πετύχετε, πηγαίνετε από κοντά. Να μάθετε κι άλλα. Πάμε να δούμε τι μας λέει ο ψυχολόγος μας. Η εικόνα που έχουμε για το σώμα μας διαμορφώνεται από τρεις άξονες. Από το πώς βλέπω το σώμα μου, από το πώς θα ήθελα να είναι το σώμα μου και από το πώς πιστεύω πως βλέπουν το σώμα μου οι άλλοι. Σήμερα θα δούμε μαζί το πώς η κακή εικόνα που μπορεί να έχουμε για το σώμα μας επιδρά στην αυτοεκτίμησή μας αλλά και στη σεξουαλική μας συμπεριφορά. Στο γραφείο συναντώ συχνά γυναίκες οι οποίες έχουν πολύ χαμηλή αυτοαποδοχή. Νιώθουν άσχημα για κάποια σημεία του σώματός τους και αυτό επιδρά φυσικά και στο ερωτικό παιχνίδι. Εκεί καταβάλλονται από επίμονες σκέψεις για το πόσο παρτενέρ τους μπορεί να τις βλέπει εκείνη τη στιγμή ή για το τι μπορεί εκείνος να σκέφτεται αναφορικά με το σώμα τους. Εκεί λοιπόν μπαίνουν σε ένα στήρο παιχνίδι αισθήσεων και αγγιγμάτων και μάλιστα βάζουν και πάρα πολλές απαγορεύσεις στον σύντροφό τους ως προς τα αγγίγματά του. Οι γυναίκες που έχουν κακή εικόνα για το σώμα τους χαρακτηρίζονται πολλές φορές από μειωμένη ερωτική επιθυμία ή ακόμα δυσκολία στη διαγερσή τους ή και αναστολή του οργασμού τους. Οι γυναίκες οι οποίες νιώθουν άσχημα για το σώμα τους στείνουν ένα ερωτικό παιχνίδι με στρατηγικό τρόπο ώστε να κρύβουν καλά τις ανασφάλειές τους. Πολύ χαμηλός ή και καθόλου φωτισμός, αλλά και πολύ συγκεκριμένες ερωτικές στάσεις, έτσι ώστε τα σημεία που τις κάνουν να νιώθουν άβουλα να μένουν καλά κρυμμένα από τον παρτενέρ. Να πούμε όμως ότι ο χαμηλός τελικά φωτισμός δεν επιτρέπει στον παρτενέρ και στον άνδρα ουσιαστικά να μάθει το σώμα της γυναίκας και να κάνει έρωτα σε εκείνη. Επιπλέον, οι περιορισμένες ερωτικές στάσεις εφέρνουν το ερωτικό σκηνικό σε μια ρουτίνα, σε μια μονοτονία, όπου ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένας αυθορμητισμός και κανένα στοιχείο έκπληξης. Και όλα αυτά μαζί φυσικά οδηγούν τελικά σε μια σεξουαλική ρουτίνα που δεν φέρνει ικανοποίηση ούτε στον άνδρα αλλά ούτε και στη γυναίκα. Έρευνες δείχνουν πως οι άνδρες δεν δίνουν καμία σημασία στις λεπτομέρειες του γυναικείου σώματος κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής. Αντίθετα, ένας άνδρας θέλει μια γυναίκα απελευθερωμένη, πρόθυμη να πειραματιστεί, μια γυναίκα η οποία βάζει πάθος στην ερωτική αλληλεπίδραση και αφήνεται μέσα στο ερωτικό παιχνίδι. Όμως, μια γυναίκα η οποία αισθάνεται ανασφαλής τελικά καταλήγει να τραβάει τα βλέμματα πάνω στα σημεία του σώματος και τα οποία δεν νιώθει καλά, γιατί πολύ απλά η ίδια αιμονικά ασχολείται με αυτά. Οφείλει να δώσει έμφαση στην αυτοποδοχή της, αλλά και στην αγάπη όχι μόνο για το σώμα της, αλλά και για τον ίδιο της τον εαυτό συνολικά. Διότι τελικά η αυτοποδοχή, η αγάπη και η φροντίδα για τον εαυτό είναι το βέβαιο εισιτήριο και για την ειδονή και για την ερωτική ικανοποίηση, αλλά και για την ισορροπία, την ηρεμία και φυσικά την ευτυχία. Συγγνώμη, δεν έχουν σταματήσει, τους καταδίδω, ε! Τρώγονται σαν τα κοκόρια και οι τρισήμιση, εσύ λίγο μπαίνεις. Ρε παιδιά, καταλήξατε τελικά. Όχι, όχι, μου, γιατί το θέμα αυτό που βλέπατε τώρα συνεχίζουμε να το συζητάμε εμείς εδώ. Ο Παναγιώτης είπε κάτι το οποίο μάλλον αφορά πολύ τους άντρες σε σχέση με τις γυναίκες που θα έχουν πάει στη ζωή τους.
με το σωματότυπο των γυναικών και το πώς αυτός μπορεί να τους διεγείρει. Δεν κατάλαβα τίποτα. Ότι πρέπει να δοκιμάζεις. Ναι. Ρε παιδί μου, έχεις πολλές φορές στο μυαλό σου, εμένα μου αρέσει αυτό. Πες το όπως το πες. Εντάξει, δεν μπορώ να το πω όπως το πάτω εδώ πέρα. Όχι, πες το όπως πρέπει. Σε παρασύρθηκα πια δίπλα. Εμένα κοίτα. Δεν το πει άσχημα. Πες το. Ενστικτοδός. Βλέπεις κάτι και σ' αρέσει. Mm. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ πιστεύω ότι και για τους άντρες και για τις γυναίκες το θεωρώ αυτό. Αλλά πάμε τώρα στην πλευρά των αντρών, έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ. Ότι οι άντρες πρέπει να δοκιμάζουν και άλλους σωματότυπους. Μην... Γιατί οι άντρες με ένα σωματότυπο στη ζωή τους δεν λειτουργούν. Υπάρχει αυτό που λες που πρέπει να αυτό μου αρέσει. Θα κάνω γκάλωπ δηλαδή στις διαφημίσεις τις επόμενες. Θα αρχίσω να ρωτάω, δηλαδή συγγνώμη. Ή μόνο με αδύνατες, ή μόνο με γεματούλες, ή μόνο με ψηλές, ή μόνο με κοντές. Δεν μπορεί. Από ένα στιγμό κάτι σου βγαίνει, λες αυτό που βλέπεις και λες: ω, τι ωραίο είναι αυτό, το θέλω. Να ξυμάρει, ναι. Θέλω να το γευτώ. Λοιπόν, παρόλα αυτά. Να το γευτώ. Στον είδε το φέρα, δεν είδε το. Από πίσω παίζουν άλλε 10 λέξει που δεν πρέπει να υποθούν. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμω πρέπει να δοκιμάζει καλού σωματότυπου, γιατί πραγματικά δεν ξέρει ποτέ πώ τη αρέσει. Είναι σαν να λε: ρε παιδί μου, απορρίψε ένα φαγητό. Φάτο πρώτα να δει αν τη αρέσει, καμά δεν τη αρέσει, απορρίψε το. Έχει κάνει δοκιμέ στη ζωή σου σε σωματότυπο. Θέλω να μιλήσουμε με τον ξάδερφο τον Πάπη κάθε φορά που μιλά σε μένα. Εντάξει, δεν πάω να μιλάω, μην πάει σε μένα. Δεν θέλω να μου πει το στυλ, αλλά θέλω να καταλάβω. Γιατί, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, μέχρι ποια ηλικία ήθελε ένα συγκεκριμένο στυλ, όποιο και να ήταν αυτό. Στην ηλικία που λειτουργούσα λίγο πιο ενστικτοδό, α πούμε, με περισσότερο το ένστικτο, το οποίο αυτό αξιωμάτα μέχρι τα 30 κάπου εκεί, και μετά όταν άρχισα να δοκιμάζω και άλλα πράγματα. Τι με κοιτά έτσι. Τι με κοιτά έτσι, τι είπα. Είσαι τόσο πεζό. Τι πεζό, στα 20 τι να προλάβω να κάνω, α πούμε. Πάλι εδώ στην ψυχή. Αγόρι, λέει αλήθεια, τι να πει ψέματα. Αφήστε το να πει. Δοκίμασα και άλλα πράγματα τα οποία με εξέπληξαν, Ελένη, μπορώ να σου πω. Δηλαδή λέω, όπα, να κάτι το οποίο νόμιζα ότι δεν θα μου άρεσε, αλλά τελικά μου άρεσε. Ναι, πρε παιδάκι μου, ήταν το συνολικό πακέτο. Τώρα έχει τρυπήσει εγκέφαλο και έχει φτάσει πίσω στην αφίσα, να ξέρει. Τη μαγιά σου. Λέει το είδε το να διαπερνά από εδώ πέρα. Να εδώ, Ελένη, εδώ. Τώρα να σα πω κάτι. Αυτό που μου λέτε πολλέ φορέ που το ξέρω ότι σα το κάνω. Εχθέ το ένιωσα με τα μάτια του Κούγια. Παιδιά, τι διαπεραστικό βλέμμα που δεν μπορούσα ούτε να τον σταματήσω, ούτε να του κάνω την ερώτηση που θέλω. Και με τρυπούσαν και τα μάτια του τα οποία περνάγανε ακριβώ από πίσω μου και κάνανε στροφή και ξαναγυρνάγανε μπροστά. Αυτό το βλέμμα έχει. Το οποίο δεν είναι κακό. Του Κούγια. Μόνο γαλανό, ήταν ένα χρώμα. Είναι λίγο διάφανο. Βρε διάφανο, γυάλινο, κέρινο, έντονο. Πώς να νιώθουν αυτοί με στα δικαστήρια όταν τους μιλάει και. Δεν είναι το χρώμα, το μάτι. Εσένα ήταν καλό τώρα, δεν ήταν κακό. Να ήταν καλό, αλλά πέρασε. Καλά, πάμε σε πιο εύκολα θέματα. Λοιπόν, πάμε στη Μέρλιν, Ελιάνα. Λοιπόν, μία καταπληκτική έκθεση φωτογραφίας ξεκινάει στο Λονδίνο στις 15 Φεβρουαρίου. Έχει ξεκινήσει δηλαδή. Στην Γκαλερί Prints, η οποία είναι μια γκαλερί που συνήθως φιλοξενεί εκθέσεις φωτογραφίας. Και γιατί έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον γιατί οι συγκεκριμένες φωτογραφίες τραβήχτηκαν σε διάστημα μίας εβδομάδας, γι' αυτό και λέγεται μία εβδομάδα με τη Μέρλιν, με τη συγκατάθεσή της και μάλιστα η ίδια είχε επιλέξει το φωτογράφο που θα την ακολουθεί αυτή τη μία εβδομάδα. Και είναι κάπως αλλιώτικες από αυτές που έχουμε δει. Δεν είναι ούτε πολυστημένη ούτε παπαρατσική. Είναι αληθινά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της. Η ίδια να βάζει τον κορσέ της. Εδώ βλέπουμε να βάφεται. Έχει στιγμιότυπο που. Στο εστιατόριο. Να, στο μετρό. Στο μετρό μέσα. Αυτό το σωματότυπο πώς τον λες, ψηλέ. Κοίταξε να δεις τώρα. Είναι το καθαρό σωματότυπο της μεσογειακής γυναίκας. Ανεξάρτητα τώρα αν ήταν από την Αμερική. Ήταν αυτό του pin-up, το οποίο είχε λίγο πιο μεγάλη περιφέρεια. Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι στους άντρες μπορεί να λες λίγο περισσότερο η μεγάλη περιφέρεια. Γιατί σαν συστηκτοδός λειτουργεί ότι είναι μια γυναίκα η οποία μπορεί να κάνει εύκολη γέννα, ότι δηλαδή θα φέρει τα παιδιά στον κόσμο, ότι είναι γόνιμη. Έτσι. Δηλαδή μου το πας και ότι ωραίο είναι να έχει και έντονο στήθος, γιατί επειδή θα γίνει μάνα, να μπορεί να φυλάς. Ναι, σωστά. Επίσης, να ξέρεις ότι και αυτές που έχουν μικρό στήθος στην εγκυμοσύνη. Μεγαλώνει. Και μπορούν να φυλάσουν. Και λες, κάτσε λίγο, πού πας, 9 μήνες, μου άστο λίγο ακόμα. Άστο λίγο ακόμα, μην το παίρνει. Μου το πα το θέμα. Εσένα μου αρέσει πάντω αυτό το σωματότυπο. Έσκωση. Η έκθεση θα παραμείνει και όλο το Μάρτιο πάνω. Μπορεί και να τη δω. Δεν ξέρω. Ετοιμάστε γκαλάντα. Γιατί είναι. Δεν μπορώ να γκαλάντα. Λοιπόν, αλλά πραγματικά είναι πολύ ωραίε φωτογραφίε γιατί βλέπουμε και μια πιο αληθινή πτυχή τη. Η Μέρλιν, η οποία στα ερωτικά τη, παρότι ήταν το μεγαλύτερο σεξ σύμβολ φυσικά του 20ου αιώνα, δεν ήταν πολύ τυχερή. Παρότι ήταν πολύ ποθητή. Πολύ. Και τρεις γάμοι, αλλά κανένας δεν ευδοκίμησε. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι οι δύο πιο γνωστοί της γάμοι, με τον Τζο Ντι Μάτζιο και αργότερα με τον Μίλλερ,
Ήταν το ακριβώς αντίθετο, η ακριβώς αντίθετη δυναμική μες στο γάμο. Δηλαδή, ο Τζον Ντι Μάτζιο δεν άντεξε γιατί τη ζήλευε υπερβολικά, ενώ με τον Μίλλερ υπήρχε το ακριβώς αντίθετο, ότι εκείνη είχε βρει το ημερολόγιο του, όπου εκείνος έλεγε ότι δεν είναι πολύ περήφανος για εκείνη, επειδή δεν είναι σοφιστικέ, ότι ίσως είναι πιο ελαφριά και δεν μπορεί να σταθεί στις παρέες του. Και αυτό την συνέτριψε και ήταν πολύ ανασφαλής, τον κυνηγούσε, είχε πάρα πολλές συναισθηματικές ανάγκες και έφυγε αυτός από το γάμο, γιατί δεν άντεξε. Γενικώς είναι πολύ κρίμα να βλέπεις ένα κορίτσι το οποίο πραγματικά το ήθελε όλη η Αμερική να καταλήγει τόσο άδοξα με την καρδιά της σπασμένη. Θέλεις να το δούμε. Είμαι απλά ένα μικρό κορίτσι σε ένα μεγάλο κόσμο που ψάχνει να βρει κάποιον να αγαπήσει, συνήθιζε να λέει η Marilyn Monroe. Η παιδικότητα ήταν μέρος της εικόνας της. Ήταν μικρή, απροστάτευτη, αθώα, διαθέσιμη, γλυκιά. Δεν είχε οικογένεια, δεν ανήκε σε κανέναν, ανήκε σε όλους. Αυτός ο μύθος σε αντίθεση με την εικόνα της εκρηκτικής ξανθιάς την έκαναν αυτό που ήταν. Μια διαρκής ερωτική υπόσχεση. Μόνο όσοι τη γνώριζαν καλά μπορούσαν να δουν πίσω από τη βιτρίνα. Η πραγματική Marilyn, που στην πιο τρυφερή της ηλικία είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά, είχε μάθει πως ο έρωτας ήταν σκληρό νόμισμα. Μπορούσε να το ανταλλάξει με αγάπη, φροντίδα, προσοχή. Αυτό προσπαθούσε σε όλη της τη ζωή, διαλέγοντας πάντα λάθος άντρες. I couldn't aspire to anything higher. Στις 19 Ιουνίου 1942, η 16χρονη Norma Jean Baker παντρεύτηκε τον James Doherty, τεχνίτη αεροσκαφών. Ένα γειτονοπουλό της, ένα γόρι μόλις 5 χρόνια μεγαλύτερό της. Το παιδικό της φλερτ. Δεν ήταν ερωτευμένη μαζί του, αλλά το ζευγάρι που τη φιλοξενούσε θα έφευγε από την Καλιφόρνια και χωρίς επίσημο κηδεμόνα εκείνη έπρεπε να επιστρέψει στο ορφανοτροφείο. Προτίμησε ένα γάμο με στον οποίο πέθανε από πλήξη. Μετά όμως η Αμερική μπήκε στον πόλεμο, ο Τζέιμς κατατάχθηκε στους πεζοναύτες και έφυγε και η Norma Jean έπιασε δουλειά σε ένα στρατιωτικό εργοστάσιο. Εκεί ακριβώς την ανακάλυψε ο φωτογράφος David Conover. Ο γάμος της διαλύθηκε το 1946 μαζί με την Norma Jean. Την ίδια χρονιά, η Marilyn Monroe υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο με την 20th Century Fox. Touch me, tiger, when I'm close to you. Με τον Τζον Ντι Μάτζιο, το θρύλο του αμερικάνικου baseball γνωρίστηκαν το 1952. Λέγεται πως εκείνος είδε μια φωτογραφία της σε ένα περιοδικό, ξετρελάθηκε και έβαλε ένα κοινό φίλο να μεσολαβήσει για να βγουν για φαγητό. Η Marilyn φοβόταν πως ο Ντι Μάτζιο θα ήταν βίαιος και άξεστος. Το πρώτο του ραντεβού τον έστησε 2 ώρες. Όταν έφτασε, διαπίστωσε πως είχε κάνει λάθος. Ο Ντι Μάτζιο δεν ήταν όμορφος, ήταν όμως προστατευτικός. Παντρεύτηκαν στις 14 Ιανουαρίου του 1954. Αλλά όπως αποδείχθηκε, ο Τζο αγαπούσε τη Marilyn, δεν άντυχε όμως να είναι παντρεμένος με τη Μονρόε. Τη ζήλευε παθολογικά και είχαν θυελώδεις καυγάδες. 9 μήνες μετά το γάμο του, στις 17 Οκτωβρίου 1954, η στάρ υπέβαλε αίτηση διαζυγίου, επικαλούμενη ψυχολογική βία. I'm through with love. I'll never fall again. Το 1951, όταν πρωτοσυναντήθηκε με την 24χρονη τότε Marilyn Monroe στο Hollywood, ο Arthur Miller ήταν 35 χρονών, ήδη ένας σημαντικός συγγραφέας και σύζυγος, πατέρας 2 παιδιών. Η Marilyn ενθουσιάστηκε μαζί του. Ο Miller ήταν ο μόνος άντρας που δεν προσπαθούσε να τη ρίξει στο κρεβάτι και έδειχνε να παίρνει τις φιλοδοξίες της στα σοβαρά. 5 χρόνια αργότερα, όταν ξαναβρέθηκαν, εκείνη ήταν πια η ερωτική θεά της Αμερικής. Και ο Miller υπέκυψε στον πειρασμό. Η Marilyn ανασπάστηκε τον Ιουδαϊσμό για χάρη του. Ο Arthur, δήλωνε, είναι ο άντρας της ζωής μου. Στο μήνα του μέλητος στο Λονδίνο, ανακαλύπτει πως είχε κάνει πάλι λάθος. Διαβάζοντας τα κρυφά του ημερολόγιο του άντρα της, η Marilyn βλέπει πως ο Miller αμφιβάλλει για τον ερωτά τους και μερικές φορές τρέπεται για εκείνη μπροστά στους διανόμενους φίλους του. Η διαπίστωση θα τη συντρίψει. Το 1960 ο Miller, κουρασμένος από τις απαιτήσεις, τις σκηνές, την ανεξέλεγκτη συμπεριφορά της, υποβάλλει αίτηση διαζυγίου. Αν δεν το έκανα, θα πει χρόνια αργότερα, θα πέθαινα. But I prefer a man who lives and gives expensive. Ο έρωτας με τον JFK δεν ήταν το τυπικό ρομάντζο, άλλωστε για τον John Fitzgerald Kennedy, η Marilyn δεν ήταν παρά ένα ακόμα τρόπαιο. Μπορεί κανείς να φανταστεί την παράνοια της σχέσης τους, τις γρήγορες συναντήσεις σε ακριβές σουίτες ξενοδοχείων, τον κλειό των παρακολουθήσεων από το FBI, τη μαφία, τους πάντες. Τις συναντήσεις τους μπροστά στα έκπληκτα μάτια των ανδρών της ασφάλειας του Προέδρου της Αμερικής, που παριστάνουν πως δεν αναγνωρίζουν τη στάρ με γυαλιά και μαύρη περούκα. Η Marilyn ονειρεύεται να γίνει πρώτη κυρία. One silver dollar, bright silver dollar. Ο επίλογος θα μοιάζει με ένα άλλο όνειρο, περίεργο, ασύνθετο και θολό από το αλκοόλ. Η Fox την απολύει, συναντιέται με τον Bobby Kennedy, περνούν τη νύχτα μαζί. Ο Jack δεν βγαίνει στα τηλέφωνα, η Marilyn καταπίνει τα χάπια σαν κουφέτα. Απειλεί να δώσει συνέντευξη τύπου και να μιλήσει για όλα.
Στις 30 Ιουλίου μιλάει πάλι στο τηλέφωνο με τον Μπόμπι. Κλαίει, τον απειλεί. Στις 4 Αυγούστου του 1962 αποκοιμιέται πάνω στο τηλέφωνό της. Για πάντα. Changing hearts, changing lives, changing hands. Όλοι θα πάρετε από 10 10 γίγα από μένα. Από μένα με αγάπη. Να είναι καλά, μεγάλη εταιρεία, δυνατή. Συνεχίζω. Καλώς ήρθατε, αγόρια. Τώρα νιώθεις καλύτερα που μπήκαν τρεις. Ησύχασε. Είσαστε τρεις ενώ φύγαν τα τρία κορίτσια, μείναν δύο και μπήκαν και πια συνολικά. Για τον αποθέωσα στο διάλειμμα. Πώς λέτε. Τον αποθεώνεις. Είναι σομελιέ θηλαίων. Πόσο ωραίο ακούγεται αυτό, ρε φίλε. Καταλαβαίνετε, έχει πολύ βάθος, αλλά ακούγεται ωραία. Δεν μπορεί να πει κανένα τίποτα. Αλλιώς τα πάντα όλα. Πάνω παρακάτω. Τώρα. Τώρα άστα, στον κρέμι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, θεματάρα. Το θέμα αυτό το βρήκα ξόφαλτσα. Δηλαδή, πέφτω πάνω. Θα σου πω πώς το ανακάλυψα. Πέφτω πάνω σε ένα βιντεάκι με έναν πανέμορφο πύργο στην Πολωνία εγκαταλελειμμένο. Γράφει από κάτω ότι το είχε μια πλούσια οικογένεια, αριστοκράτες, γαλαζοαίματοι κτλ. Και καταλήγω στο πρόσωπο που έφερα σήμερα και το έχω κάνει βίντεο, διότι η κόρη του ιδιοκτήτη του πύργου, μία από τις κόρες, είναι η πασίγνωστη διάσημη Βερούσκα, ένα top model στα 60's. Οι παλιότεροι θα την ξέρουν σίγουρα. Εσύ την ήξερες. Ναι, ναι. Γνωστό όνομα δηλαδή. Πάρα πολύ. Είναι ίσως το μεγαλύτερο όνομα στο modeling τη δεκαετία του 60, δηλαδή φανταστείτε ότι 60 χρόνια πριν έπαιρνε 10.000 δολάρια για μία ημέρα δουλειάς, για ένα γύρισμα, για μια φωτογράφηση. Είναι μια γυναίκα λοιπόν που ήταν κόμισσα, που ήταν αριστοκράτησα και εδώ θα μπει και ο Θοδωρής λίγο, ο πατέρας της. Ο Χάινριχ Φον Λέντορ. Ναι, ναι, ναι. Παντού λέει στη είναι η πιο γνωστή της φωτογραφία αυτή. Α, μάλιστα. Και ήταν και πρωτοπόρος η Βερούσκα, δηλαδή είναι η πρώτη που αρχίζει και κάνει body painting, που δεν το ήξεραν τότε. Είναι η πρώτη που αρχίζει, αυτά δεν ξέρω πώς τα λένε, με το animal, χρώμα, ρούχα κτλ. Υπάρχει και ταινία νομίζω Βερούσκα. Υπάρχει και μουσική Μωρικόνε, αυτό είναι. Υπάρχει και ταινία. Καταπληκτική μουσική, αν τη βρεις, πολύ ωραία, έτσι, πολύ ατμοσφαιρική. Η Βερούσκα λοιπόν ήταν κόρη ενός αξιωματικού των Ναζί. Ο πατέρας της είναι ένας αξιωματικός ο οποίος προσπαθεί να ανατρέψει το Χίτλερ στην επιχείρηση Βαλκυρία, το είδαμε στο κινηματογράφο το 2008 με τον Tom Cruise. Είναι ένας από αυτούς που οργανώνει τη δολοφονία του Χίτλερ, διότι από αυτά που είδε ως αξιωματικός στο Ναζί, φρίκαρε και πέρασε στο απέναντι στρατόπεδο. Ήθελε να ανατρέψει το Χίτλερ και συμμετείχε ακριβώς εκεί στην επιχείρηση Βαλκυρία. Η ιστορία της λοιπόν είναι φοβερή, διότι ακόμη και σήμερα στα 80 της κάνει εξώφυλλα. Είναι μία από τα μοντέλα. Αλήθεια. Θα τη δεις, γιατί οι φωτογραφίες αυτές είναι την τελευταία διετία. Είναι από περιοδικά στην Αμερική. Βέβαια, δεν έκανε οικογένεια, δεν έκανε παιδιά. Η ίδια συνεχίζει να λέει ότι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να αφήσει κληρονομιά την ιστορία του πατέρα της και της οικογένειας και προσπαθεί τώρα να μαζέψει χρήματα να φτιάξουν αυτόν τον πύργο στην Πολωνία, που τότε ήταν έδαφος της Σοβιετικής Ένωσης. Έχει ενδιαφέρον η ιστορία της για να δούμε πώς μια αριστοκράτησα, μια κόμισσα πέρασε το modeling και έχει μια πορεία 50-60 ετών σε αυτό το επάγγελμα. Να δούμε το βίντεο. Φυσικά. Η Γερμανίδα κόμισσα Βέρα Φον Λέντορφ μεγάλωσε μέσα στη χλυδή σε παλάτι στο σημερινό Καλίνιγκραντ της Ρωσίας. Μικρή κατέληξε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, αντιστάθηκε στους Ναζί και η κόμισσα άφησε τους πύργους για το modeling. Στα 60's ήταν το πιο διάσημο σούπερ μόντελ, η περίφημη Βερούσκα. Ένα σύμβολο ομορφιάς που με την κομψότητά της εμπνέει ακόμη και σήμερα στο 80 της χρόνια. Εκτός από τις αμέτρητες διαφημιστικές καμπάνιες, τις πασαρέλες και τα εξώφυλλα περιοδικών, έμεινε στην ιστορία και τη συμμετοχή της στο καλτ έργο του Μικελάντζελο Αντωνιόνι Blow Up το 1966, στην πεντάληπτη σκηνή που ψηφίστηκε ως η πιο σεξι στην ιστορία του κινηματογράφου. Είναι η γυναίκα μοντέλο που σημάδεψε τη μόδα και την ιστορία της ομορφιάς. Γεννήθηκε το 1939 στην Ανατολική Προσία. Ο πατέρας της αντιστασιακός συμμετείχε στην απόπειρα των υψηλόβαθμων αξιωματικών να δολοφονήσουν τον Χίτλερ και εκτελέστηκε όταν η Βερούσκα ήταν 5 ετών. Η υπόλοιπη οικογένεια στάλθηκε στα στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας μέχρι το τέλος του πολέμου.
Όταν έγινε 14, είχε ύψος 1,85 και νόμιζε πως ήταν άσχημη. Σπούδασε τέχνη στο Αμβούργο και ύστερα στη Φλωρεντία, που ένας φωτογράφος την ανακάλυψε. Η καριέρα της ξεκίνησε δύσκολα στη Φλωρεντία με το όνομα Βέρα. Δεν την προτιμούσαν επειδή φάνταζε πελώρια και πανύψηλη για τα λεπτεπίλεπτα γούστα της εποχής. Έτσι απλά έφυγε για το Παρίσι και το 61 για τη Νέα Υόρκη. Εκεί η Κοντέσσα αποφάσισε να αλλάξει το όνομά της σε Βερούσκα. Μοντέλο του πρακτορείου Ford και μούσα του Σαλβαντόρ Νταλή, η Βερούσκα έχει γράψει πραγματικά ιστορία στην παγκόσμια μόδα. Έγινε εξώφυλλο σε πολλά περιοδικά, κερδίζοντας έως και 10.000 δολάρια την ημέρα στην κορύφωση της καριέρας της. Ήταν πρωτοπόρος και φανατική υποστηρίκτρια του body painting. Κλασικές είναι οι φωτογραφίες της με το περίφημο safari dress του Yves Saint Laurent και όλη την πολύχρωμη μόδα που καθιέρωσε. Ο κορυφαίος φωτογράφος Ρίτσαρντ Άβεντον την είχε αποκαλέσει η ωραιότερη γυναίκα του κόσμου. Όμως ξαφνικά το 1975 αποχώρησε από τον κόσμο της μόδας με αφορμή τη διαφωνία που είχε με την καινούργια διευθύντρια της Vogue. Απίστευτη ιστορία έχει όμως και ο πύργος της οικογένειας της κόμισσας που έχει παρατηθεί εδώ και χρόνια. Για πάνω από 3 αιώνες, το Μέγαρο Στάινορτ, στην καρδιά της περιοχής των λιμνών της Μαζουρίας, στη σημερινή βορειοανατολική Πολωνία, ήταν η έδρα της αριστοκρατικής οικογένειας. Ο πατέρας της Βερούσκα, Κόμις Χάινριχ Γκραφ, ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της συνωμοσίας της 20 Ιουλίου του 1944, στο πλαίσιο της επιχείρησης Βαλκυρία, που μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη του 2008 με τον Τόμ Κρούζ στο πρωταγωνιστικό ρόλο. Έχοντας καταταγή στις τάξεις της Βέρμαχτ ως έφεδρος συμπολοχαγός, ο Χάινριχ, η γυναίκα του Κόμισα Λέντορφ και οι τρεις μικρές κόρες, η Μαρία Ελεανόρη, Βέρα και η Γκάμπριελ, ζούσαν ζωή χαρισάμενη στο παλάτι. Μετά την κήρυξη του πολέμου από τον Χίτλερ στη Σοβιετική Ένωση, ο 32χρονος αξιωματικός έζησε τις φρικαλαιότητες των Ναζί και άλλαξε στρατόπεδο. Έτσι συμμετείχε στο σχέδιο δολοφονίας του Χίτλερ με την πυροδότηση βόμβας κρυμμένη σε ένα χαρτοφύλακα. Σήμερα η 80χρονη Βερούσκα είναι αφιερωμένη στη γλυπτική και τη φωτογραφία, ενώ περιστασιακά κάνει guest εμφανίσεις σε επιδείξεις. Πού να γνωρίζεις τώρα τι μπορεί να κρύβει ένα τέτοιο πρόσωπο, έτσι λαμπερό, που το βλέπεις στη μόδα, που το βλέπεις σε περιοδικά, σε εφημερίδες να απασχολεί, και όμως η ιστορία της είχε ενδιαφέρον και η οικογενειακή και η προσωπική. Μάλιστα. Ας αλλάξουμε θέμα και πριν περάσουμε σε σένα, πάμε σε άλλο θέμα. Τι έγινε, είχαμε πάλι σχόλια. Πάλι σχόλια πολλά βλέπω, τα τραβάει τα σχόλια Μέγαν Μάρκελ. Πολλά τα τοπήματα. Για το βρετανικό λαό, έτσι, εμάς τι μας νοιάζει. Αλλά πραγματικά έτσι όπως το βλέπουμε και εμείς απ' έξω, φαίνεται ότι είναι κάτι που δεν θα τους άρεσε. Είναι η Μέγαν Μάρκελ στη Νέα Υόρκη, στην οποία πήγε, ταξίδεψε με ιδιωτικό jet για να κάνει το baby shower της. Πού θα το κάνει, στην πατρίδα της. Τι εννοείς. Πού θα το κάνει, στην πατρίδα της. Γιατί να μην το κάνει στο παλάτι της. Γιατί να μην το κάνει στην Αμερική. Παλάτι της. Το παλάτι της και όλα. Απλά που ακούγεται στο παλάτι της. Εγώ συμφωνώ μαζί της. Στην Αμερική πρέπει να το κάνει και να χαλάσει και τα λεφτά και να πάει και με ιδιωτική πτήση. Πώς θα πήγαινε. Χάλασε μισό. Μπορούσε να πάει στην υφάδα της όμως, παιδιά, έτσι. Χάλασε μισό εκατομμύρια λίρες. Ήταν ένα event το οποίο καλύφθηκε πάρα πολύ από τους φωτογράφους. Είχε και διάσημες παρουσίες της φίλες της Αμάλ Κλούνεϊ και την Σερίνα Ουίλιαμς και κάποιες άλλες νέες ηθοποιούς. Το θέμα είναι ότι φυσικά και έχει δικαίωμα να κάνει baby shower. Όλοι έχουμε δικαίωμα, άμα θέλουμε να κάνουμε baby shower. Απλά το κάνει με έναν τρόπο που είναι σαν να λέει, ελάτε, φωτογραφίστε με. Μαύρα γυαλιά, καπέλα, δηλαδή είμαι στάρ. Περίμενες ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Έχεις το παλάτι να το κάνει. Όχι, έχετε μπερδευτεί. Ξεχάστε Μέγαν Μάρκελ, στάρ, λετίτσα σε σειράες. Η κοπέλα είναι πριγκίπισσα. Ναι. Δεν έχουν το ίδιο πρωτόκολλο. Άρα θα πρέπει να κάνει κάτι άλλο. Στάρ. Αυτό δεν το κατάλαβα. Ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι κάποια εφόσον... πράγματα όταν φαίνονται ότι είναι προκλητικά, που μπορεί να μην είναι, μπορεί να μην είναι, αλλά να φαίνονται ότι είναι. Από τη στιγμή που υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο, υπάρχει μια γραμμή, υπάρχει δηλαδή μια ολόκληρη οικογένεια κινείται κάπως, δεν μπορεί φαντάζομαι ένας να ξεφεύγει. Φαντάζομαι. Άμα γι' αυτό και κάνει... πέφτουν σε σχόλια. Ναι. Προσωπικά δεν νοιάζει. Ναι, αλλά ναι. Άμα το κάνει δηλαδή στο παλάτι, θα γινόταν και διαφορετικά εννοείς. Είναι αυτό. Δεν θα είχε κάλυψη καταρχήν από φωτογράφους. Δεν θα είχε αυτό την αστερόσκονη, ας πούμε, τη χολιγουντιανή που πλέον δεν τη επιτρέπεται. Ξέρεις τι νιώθω για τη Μάρκελ. Ότι θέλει τα καλά του να έχει παντρευτεί ένα πρίγκιπα, αλλά όχι τα δύσκολα. Δεν θέλει να ακολουθεί το πρωτόκολλο. Δεν θέλει να φοράει αυτά που φοράνε οι υπόλοιπες. Δεν θέλει να κάνει. Είναι αυτό που λένε. Η γυναίκα του Κέσσαρα πρέπει και να είναι και να φαίνεται.
Η γυναίκα όμως του αδερφού της δεν ήταν εκεί, του άντρα της. Σιγά μην πήγαινε. Καταρχήν νομίζω ότι διαφωνεί ιδεολογικά, δεν το ξέρω, αλλά το φαντάζομαι γιατί η ίδια ποτέ δεν έχει κρατήσει τέτοια στάση σε οτιδήποτε. Baby shower, χαρές δικές της κλπ. Είναι πάντα πολύ διακριτική. Δεύτερον ήταν το spring break που έχουν στο εξωτερικό, που πάνε όλοι για σκι. Οπότε ήταν για σκι με τα τρία παιδάκια της. Απλά οικογενειακά πράγματα που αρέσουν στην Ελισάβετ. Για σκι δεν ήταν στην Αγγλία, έφυγε από την Αγγλία. Δεν έχει σκι η Αγγλία. Ναι, έφυγε. Ταξίδεψε λίγο παραδίπλα. Πώς πήγε, με κάργο. Πήγε με διακριτικότητα. Αυτή την. Γιατί δεν το μάθαμε. Σωστό. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Θα μπορούσες ποτέ να με συγχωρέσεις. Ωραίος τίτλος. Άμα σου πω ότι δεν έχω ιδέα για την ταινία, αλλά είχες δύο ταινίες και λέω αυτή η ταινία. Μ' αρέσει τόσο πολύ ο τίτλος που θέλω να ακούσω περί τίνος πρόκειται. Καλά, και οι δύο ταινίες έχουν δύο περίεργους τίτλους. Θα πω και την άλλη γιατί είναι ωραία. Απλά θα μιλήσω για αυτή που λέμε. Η άλλη λέγεται Αν η οδός Μπιλ μπορούσε να μιλήσει. Μόνο που αυτή... το διάβασα, λέω τα κατάλαβα. Λοιπόν, ας το πάμε σε αυτό. Θα μπορούσες ποτέ να με συγχωρέσεις. Είναι μια πολύ ωραία ταινία. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα και άπτεται των ενδιαφερόντων του Τάσου, γιατί είναι ιστορία μιας Αμερικανίδας βιογράφου καλλιτεχνών, ηθοποιών, παλιών ηθοποιών, που λεγόταν Lee Israel, η οποία προσπάθησε, τελευταία της προσπάθεια και που ξεκινάει η ταινία, ήταν να γράψει τη βιογραφία της Estée Lauder. Η ιστορία λέει ότι το περιβάλλον της Estée Lauder προσπάθησε να την αποτρέψει, γιατί έμαθε ότι θα έβγαζε άπλυτα στη φόρα και θα αποκάλυπτε ότι η Estée Lauder δεν ήταν ούτε τόσο αριστοκράτησα όσο έλεγε, ούτε τόσο πλούσια, ούτε με αυτό το παρελθόν το οποίο παρουσίαζε. Προσπάθησε να την εκβιάσει, λέει, η Ισραήλ είπε όχι, θα την βγάλω τη βιογραφία. Η Estée Lauder έβγαλε τη βιογραφία της, την αυτοβιογραφία της πριν από αυτήν. Έκανε επιτυχία με αποτέλεσμα να αργήσει, να βγάλει μια κακή βιογραφία, να τη θάψουν οι κριτικοί και να μην πάει καθόλου καλά εμπορικά. Έκτοτε η Lee Israel ήταν στο μηδέν, περίπου στο ναδύρ. Δεν είχε να φάει, δεν είχε να πληρώσει τον νίκη, δεν είχε τίποτα. Και έτσι λοιπόν ξεκινάει η ταινία αυτή και αποφασίζει μια ικανή δημοσιογράφος και καλή γραφιάς, καλή συγγραφέας, να πλαστογραφεί επιστολές παλιών λογοτεχνών. Δηλαδή, είχε μία επιστολή του Νόελ Κάουαρ, της Ντόροθι Πάρκερ, εξού και ο τίτλος, και ανακάλυψε ότι υπήρχε μία αγορά συλλεκτών που πλήρωνε πάρα πολλά λεφτά να έχει αυτές τις επιστολές, τις πρωτότυπες. Αυτές ήταν κομμένες από κάπου, κλεμμένες από κάπου ή αγορασμένες. Ανακάλυψε λοιπόν ότι επειδή δεν φτάνανε όλα αυτά, μπορούσε να φτιάξει δικές της επιστολές, σαν να ήταν των καλλιτεχνών αυτών, γραμμένες με το δικό της τρόπο, αλλά επειδή ήξερε το έργο τους, ίσως και καλύτερα. Και έτσι λοιπόν τη συναντάμε σε αυτή τη φάση την περίεργη της επιβίωσης, της πλαστογράφησης, σε μια εξαιρετική ταινία που είναι ύμνος για την περίεργη φιλία, την επιβίωση, αλλά και το ψευδολογοτεχνικό πράγμα που γινόταν στη Νέα Υόρκη, που ήταν νοσταλγικό της πολύ ωραίας μποχήμια κατάστασης της δεκαετίας του 30. Εξαιρετικά παιγμένο, η ταινία είναι υποψήφια για Όσκαρ για τη Μελίσσα Μακάρθι στον πρώτο ρόλο, για τον Ρίτσαρντ Ι. Γκραντ στο δεύτερο ρόλο και για το σενάριο της Μάριαν Χέλλερ με την Νικόλ Χολοφσένερ. Μπορούμε να δούμε. Just these. I don't want the others. Come on, man. I schlepped these all the way here. And you are? Lee Israel. Oh, we have copies of your latest work right over there. Nobody is going to pay for the writer Lee Israel right now. I'm months behind in my rent, and my cat is sick. It's 4 p.m. You're drunk. I'm hardly drunk. Craigie? Dobra. My suggestion to you is you go out there and you find another way to make a living. Recently found this delightful sign letter. Fanny Bryce, one of my favorites. I could give you 75. Oh. I could give more for better content. Yeah, I can definitely get a lot more for this one. I mean, the PS makes it priceless. Quite by accident, I find myself in a rather criminal position. What criminal activity could possibly involve in, except a crime of fashion, of course? I'm embellishing literary letters by prominent writers. I love his writing. Caustic wit. This is quite something. Name your price. What are we gonna do? Gamble? Shop? Drink? Ms. Israel, I have a couple of questions regarding the last letter I purchased. Uh-oh. What seems to be the problem? You're impersonating other people. Nobody's buying Lee Israel letters. There have been some forgeries going around. Do you think it's real? Looks that way. Good.
You're stealing from me? Come on. Get out of my house! We're probably looking at some time behind bars. What? I can't say that I regret any of my actions. In many ways, this has been the best time of my life. Αυτή λέει, λοιπόν, η ταινία θα μπορούσε ποτέ να. Η τάξη θορυβή. Θορυβή και δεν δίκιο. Είμαστε στο διάλειμμα. Έχει δίκιο. Δεν θα μπορούσε να με συγχωρέσει. Παιδιά, παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ. Βγήκε ο καθηγητή. Δηλαδή, βγήκε ο καθηγητή, έβαλε ένα πρόχειρο διαγώνισμα και λευκή κόλλα παρέδωσαν. Έχει δίκιο. Κάνω. Λοιπόν, όχι, είναι πάρα πολύ ωραία ταινία. Και μιλάει και για την καλλιτεχνία, το τι είναι τελικά δημιουργία, διότι αυτή πλαστογραφεί, αλλά μέσα στο μυαλό τη λέει εγώ. Κάνω ένα μικρό αριστούργημα γιατί γράφω αυτά που δεν πρόλαβα να γράψουν οι λογοτέχνες γιατί πεθάνανε. Τώρα, αν υπάρχουν κάτι τρελοί που θέλουν να δώσουν 5.000 δολάρια για να πάρουν μια επιστολή και να την κορνιζώσουν, και γιατί να μην την γράψω εγώ. Βέβαια, κάποια στιγμή αυτή η φούσκα της τέχνης, γιατί μιλάει για αυτό, η φούσκα της τέχνης, που είναι άνθρωποι που πληρώνουν λεφτά που ενδεχομένως δεν είναι και τόσο άνθρωποι των τεχνών, αλλά απλά θέλουν να λένε ότι ξόδεψα πολλά λεφτά και. Όχι, αυτή είναι η μεγάλο απατεώνες, αλλά αυτή μιλάει για μια μικροαπατεώνισσα που στο μυαλό της είναι μεγάλη καλλιτέχνης. Πάρα πολύ καλή Μελίσσα Μακάρθι που την ξέρουμε από κωμωδία, σε ένα εξαιρετικά δραματικό ρόλο και ο Ρίτσαρντ Γκραντ, τον οποίο τον ξέρω και τον αγαπώ από το «Ο φίλος μου και εγώ», το «With Nail and I», μια καλτ κωμωδία της δεκαετίας του 80, εδώ σε έναν πολύ ωραίο χαρακτήρα, έτσι, λίγο αδέσποτο. Μ' άρεσε η ταινία, ναι. Φαίνεται ότι του άρεσε. Πάμε Όσκαρ, Θοδωρή μου, γιατί μου έταξες Παρασκευή. Ότι θα μου πεις τις δικές σου προβλέψεις. Να μου πεις και τι προβλέπουν και οι άλλοι έξω. Αλλά εγώ, εμένα με νοιάζεις εσύ. Σωστό. Υπάρχουν πάρα πολλοί στον κόσμο. Δεν τους ξέρω. Ξέρω εσένα, εμπιστεύομαι εσένα και θέλω να ακούσω εσένα. Έχεις βαρύ φορτίο. Στα πλατάκια σου. Τα πλατάκια μου ήδη καμπούριασαν. Και κοίτα να πέσει μέσα και θα ποντάρουμε σε αυτά που θα πεις. Να βγάλουμε κανένα φράγκο. Άντε πάλι με τα στοιχήματα μου. Λούζει κρύος υδρότας. Λοιπόν, τα Όσκαρ φτάσανε. Είναι την Κυριακή προς Δευτέρα της Ελλάδας ώρα. Και είναι μια πάρα πολύ ανοιχτή κούρσα και επιμένω γιατί μέχρι τελευταία στιγμή γίνεται το εξής. Ενώ λοιπόν το φαβορί στην καλύτερη ταινία είναι το Ρώμα, σκέφτονται πολλοί που βάζουν στοίχημα και προβλέπουν με βάση τα προηγούμενα βραβεία ότι υπάρχει περίπτωση να το χάσει. Γιατί πολλοί ψηφοφόροι, χιλιάδες ψηφοφόροι της Ακαδημίας μπορούν να σκεφτούν. Ωραία. Να δώσουμε στον Αλφόνσο Κουαρόν την καλύτερη ξενόγλωσσα ταινία. Να δώσουμε και τη σκηνοθεσία. Θες και τη φωτογραφία. Μιλάμε όλα αυτά είναι προσωπικά δικά του. Μήπως όμως την καλύτερη ταινία σπάσουμε τις ψήφους και αλλού. Άρα λοιπόν, αν το Ρώμα δεν είναι αυτό που τελικά θα φύγει και αν φύγει θα είναι η πρώτη ταινία που δεν μιλάει αγγλικά στην ιστορία του θεσμού 91 χρόνια που θα το πάρει, καμία δεν το έχει καταφέρει. Μόνο μία το έχει πάρει που δεν μιλάγε τίποτα. Το The Artist. Μόνο αυτή. Το θυμήθηκε σωστά. Τίποτα. Λέξη δεν λέγανε. Λέξη, ναι. Εκεί δεν έχει γλώσσα. Αλλά εδώ μιλάμε για μία ταινία που μιλάει ισπανικά από την αρχή ως το τέλος, προσωπική, ασπρόμαυρη κλπ. Δεν είναι απίθανο, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Αν δεν το πάρει λοιπόν αυτός, ποιοι είναι από πίσω που χτυπάνε την πόρτα, το Green Book, το πράσινο βιβλίο, το οποίο έχει πάρει πολλά βραβεία επίσης, μην το ξεχνάμε αυτό. Έχει ένα μικρό σημαδάκι, αγκαθάκι το τελευταίο καιρό, δηλαδή πέφτει λίγο στα προγνωστικά, χωρίς να είναι χαμηλά. Διότι κάποιοι λένε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι ιστορία, η κληρονόμη του Ντον Σίρλι, δηλαδή του πρωταγωνιστή του Μαχερσαλάλη, λένε ότι δεν αποδίδει σωστά. Εν πάση περιπτώσει, το έχουμε ξαναδεί αυτό στο παρελθόν, ότι μερικές φορές επηρεάζει, άλλες φορές καθόλου. Συγγνώμη, σε διακόπτω, μπορεί να πάρει καλύτερη ταινία μια ταινία που δεν έχει προταθεί για σκηνοθεσία στο σκηνοθέτη. Ναι, έχει ξαναγίνει αυτό. Έχει ξαναγίνει στο Άργο, έχει ξαναγίνει στο Σοφέρ της κυρίας Ντέιζη. Δεν είχε προταθεί για σκηνοθεσία, ούτε το ένα. Δεν τα θυμάμαι όλα. Απλώς μου έρχονται έτσι τώρα στο μυαλό που με ρώτησες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μην ξεχνάμε επίσης και το Bohemian Rhapsody. Κατά τη γνώμη μου, μια από τις πιο αδύναμες ταινίες συνολικά, η οποία είναι φαβορή για άλλα Όσκαρ του πρώτου ρόλου, ηχητικά κλπ. Και μέσα σε όλα αυτά δεν αποκλείουμε ούτε το Μαύρο Πάνθυρα, ούτε την Paris Fries του Spike Lee. Ούτε την ευνοούμενη του Γιώργου Λάθη μου. Είναι πολύ ανοιχτή κούρσα, ειδικά την τελευταία στιγμή στην κατηγορία της καλύτερης ταινίας. Για την κατηγορία της σκηνοθεσίας, ο Αλφόνσο Κουαρόν αυτή τη στιγμή είναι πρώτο φαβορή. Δεν έχει πέσει. Έχει πάρει και το βραβείο σκηνοθετών, πήρε και τη Χρυσή Σφαίρα, πήρε και τα Μπάφτα, να θυμίσουμε.
Δεν βλέπω πώς μπορεί να χάσει. Νούμερο 2, αν χαλάσει το πάρτι του. Αφού πήρε όλα αυτά, γιατί να μην σκεφτούν, αφού τα δώσαν όλοι οι άλλοι. Εμείς δεν το δίνουμε κάπου άλλο να χαρεί και κάποιος άλλος. Σωστό και αυτό. Γιατί... γιατί δηλαδή ακολουθούν, τα Όσκαρ ακολουθούν όλους τους υπόλοιπους. Όχι, αλλά το μυαλό αυτών που ψηφίζουν προφανώς είναι συγγενές με τον άλλον. Ειδικών και λιγότερο ειδικών. Δηλαδή υπάρχει μία φόρα, το έχω ξαναπεί και κάποια μαθηματικά. Κάποια στιγμή ανατρέπονται αυτές οι εξισώσεις, εξού και οι εκπλήξεις. Αλλά συνήθως πηγαίνουν προς μία ρότα. Η σκηνοθεσία δείχνει να πηγαίνει εκεί. Νούμερο 2 στα φαβορή είναι ο Σπάικ Λι για την παρίσφρηση. Και νούμερο 3 είναι ο Λάνθιμος. Μπορεί να γίνει κάποια ευχάριστη για μας τραβή. Mm. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη σκηνοθεσία του Λάνθιμου. Πιστεύω ότι είναι έργο και σεναρίου που είναι φαβορή ο Λάνθιμος, αλλά και σκηνοθεσίας. Και νομίζω ότι δεν είναι καθόλου απίθανο, διότι δεν έχει ακουστεί οσκαρικά μιλώντας και σε αυτό τον κύκλο τίποτα κακό για την ευνοούμενη. Δεν έχει πει κάποιος ότι α, ναι, αλλά σκάνδαλο, όχι, δεν έπρεπε, όχι, τίποτα. Απλά κάποια στιγμή κάποιοι ιστορικοί είπανε, μήπως δεν ήταν τόσο ομοφιλόφιλη η Βασίλισσα Άννα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό είναι μια ωραία δραματουργική πρόφαση για ταινία. Πρώτος αντρικός ρόλος. Άλλη μια μονομαχία. Εδώ έχουμε τον Ράμι Μάλεκ για τον Bohemian Rhapsody ως Freddie Mercury και τον Christian Bale ως αντιπρόεδρο Dick Cheney για το Vice. Κατά τη γνώμη μου, ο Ράμι Μάλεκ είναι φαβορή, γιατί ως βιογραφία, ως πρόσωπο υπαρκτό, είναι πιο συμπαθής ο Freddie Mercury. Αρέσει, γκελάρει περισσότερο στον κόσμο και σίγουρα είναι και αυτή μια πολύ καλή ερμηνεία. Συγγνώμη, μπορεί να σε έχω ξαναρωτήσει, έχει πάει καλά σε εισιτήρια αυτή η ταινία? Καταπληκτικά. Αλήθεια. Είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σεζόν. Μια ταινία που ο σκηνοθέτης απολύθηκε, ουσιαστικά δεν υπήρξε ποτέ. Αυτό είναι το μόνο που θυμάμαι από όλα αυτά που έχεις πει για αυτή την ταινία. Με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι δεν τον ευχαριστούν, δεν λένε τίποτα. Ναι, τίποτα. Έφυγε στο παραπέντε, αφού είχε τελειώσει την ταινία. Εγώ βλέποντάς τη, νομίζω φάνηκε ότι έλειπε ο σκηνοθέτης. Ναι, μου έδωσε εξηγήσεις ότι δεν μπαίνει μέσα στους. Δεν μπαίνει σε βάθος, ρε παιδί μου. Είναι λίγο τι σημαίνει όμως αυτό? Είναι πιο πιθανό να πάρει κάποια Όσκαρ, γιατί οι ψηφοφόροι θα σκεφτούν. Μια ταινία λοιπόν που δεν σκηνοθετήθηκε ουσιαστικά, αλλά ψευτομπαλωμένα φτιάχτηκε, σημαίνει ότι όλοι είναι ήρωες αυτοί που το κάνανε. Άρα λοιπόν ο Γιώργος Μαυροψαρίδης, που έχει πάρει βραβείο για το μοντάζ Ευνοούμενης, μπορεί να χάσει από τον Bohemian Rhapsody γιατί θα πούνε. Λοιπόν, ο Μοντέρ είναι ο σκηνοθέτης. Αυτός το έκανε. Το φτιάξε για να γίνει ταινία. Η ώρα Ράμι Μάλεκ. Μπράβο. Έπαιξε με τον διευθυντή φωτογραφίας, με τον αντικαταστάτη σκηνοθέτη. Συγχαρητήρια στο παιδί. Δυσκολίες, δηλαδή, βαθμός δυσκολίας αυξημένος, άρα ψήφος πιο κοντινή και μάλιστα για έναν χαρακτήρα εξαιρετικά συμπαθή. Και αγαπητοί οι Queen, οι οποίοι θα τραγουδήσουν. Όχι πάρα πολύ. Μ' άρεσαν τα μουσικά κομμάτια πολύ. Πήγα να πάω να το δω. Δεν κατάφερα, δηλαδή. Δεν κατάφερα. Η αρχή του. Μου φάνηκε αργή. Τόσο αργή έχει... που δεν. Λέω, Θεέ μου, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Ενώ ήθελα, είχα όλη τη διάθεση να τη δω αυτή την ταινία. Τα τραγούδια τα ξέρω τόσο καλά. Ναι, με διέφερε αυτό. Αλλά η ταινία μου φάνηκε. Πω, λέω, ούτε δεμένη δεν θα αντέξω. Ναι, εμένα μου δίνει την αίσθηση ότι θα ξαναγίνει άλλη μια ταινία με τους Queen. Σωστά αυτή τη φορά. Λες, δηλαδή, μιαν δύο, τι να πω. Όχι, ρε παιδί μου, όπως πώς έγινε, ξέρω, για τη ζωή του Steven Jobs, ας πούμε. Του Steve Jobs. Και έγινε δύο φορές. Σαν να πρέπει να ξαναγίνει αυτή η ταινία. Όμως το κάλυψαν όλο το φάσμα της ζωής του από την αρχή, που ήταν έτσι όπως ήταν, μέχρι την τελευταία του στιγμή και την μεγάλη του συναυλία, το Live Aid. Όπου ξεκινούσε έστω και έτσι η μουσική να τη δημιουργούν, οι σκηνές ήταν καταπληκτικές. Όπου αρχίζαν και μιλάγανε, ιστορίες, βιογραφίες, σαν να το πασάλυψαν. Πρώτος γυναικείος ρόλος, εδώ έχουμε το, εδώ είναι το ντέρμπι. Εδώ. Η Ολίβια Κόλμαν από την Ευνοούμενη, που έχει πάρει τα μισά βραβεία, και η Γκλεν Κλόζ που έχει πάρει τα άλλα μισά. Αυτή τη στιγμή φαβορεί, τα προγνωστικά δίνουν την Γκλεν Κλόζ. Για πολλούς λόγους. Και συναισθηματικούς και γιατί έχει κάνει φοβερή ερμηνεία κλπ. Αλλά δεν μπορούν να πουν όχι στην Κόλμαν. Δεν μπορούν να πουν όχι στην Κόλμαν, διότι είναι τόσο πολύ καλή τεχνικά και κρατάει την ταινία που δεν είναι και μόνο πάνω της. Είναι σε τρεις χαρακτήρες μοιράζεται. Και Glenn Close, να σου απαντήσω, σε άλλες ταινίες παλαιότερα που το Όσκαρ δεν το πήρε και το πέραν κάποιες άλλες που έτυχε εκείνη τη χρονιά να κάνανε το. Άρα δεν ξέρεις ποτέ. Και εκεί θα κάτσω έτσι να δω τι θα βγει, τι όνομα θα βγει. Πραγματικά δεν το ξέρει κανένας 100%. Είναι πάρα πολύ κοντά. Και μάλιστα σε κάποια στοιχήματα δίνουν 39 προς 10 και το άλλο 4-1, δηλαδή είναι κάτι 0,1% απόκληση. Στο group με τους συνεφίλ που θα δω τη βραδιά live, λέγανε... Έχεις group συνεφίλ? Είμαστε άστεγοι οσκαρόφιλοι, γιατί μέχρι πρώτος δεν είχαμε πού να πάμε να τα δούμε, αλλά τελικά βρήκαμε πού θα τα δούμε, μια χαρά. Βρήκατε Κοσμοτέ TV και θα τα δείτε, πολύ ωραία. Ναι, εννοείται, Κοσμοτέ TV μου...
πανηγυρισμοί. Συνδεθήκαμε! Συνδεθήκαμε, αυτό είναι. Παίζουν και τρέιλερ πολλά, ενώ διαφημιστικά σποτάκια. Μη σου πω ότι ίσως είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που βλέπω να προμοτάρονται τα Όσκαρ. Δεν μπορώ να το πω γιατί είμαι άνθρωπος που παρακολουθώ τι γίνεται στην τηλεόραση, άσχετα αν δεν μπορώ να κάτσω να δω με τις ώρες. Όμως ξέρω τι παίζει και με έχει εντυπωσιάσει που σημαίνει ή τα πιστεύουν ή επειδή τα πήρανε, ήταν πέρσι πρώτη τους χρονιά και δεν γκάζουσαν όσο θέλανε. Ναι. Φέτος και με αφορμή και με το λάνθιμο, νομίζω θέλουν να τα δώσουν όλα. Θέλουν να φέρουν τον κόσμο να το δει. Είναι δύο οι λόγοι. Και λέγαν αυτοί που έχουν δει το wife, πω, το είδα. Είναι πάρα πολύ clean close, απειλούμαστε. Γιατί πραγματικά γιατί γιατί είναι ο δικός μας. Πάντως οι λόγοι είναι δύο. Πρώτον ότι υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον, όντως με το λάνθιμο και δεύτερον γιατί θα είναι η πρώτη φορά που η Κοσμοτέ θα στείλει δική της κάμερα, θα έχει δική της κάμερα στο κόκκινο χαλί με τον Γιώργο Στατσίδη. Οπότε είναι και εκεί, πιο πολύ εκεί παρούσα, αλλά και υπάρχει και η ελληνική παρουσία και το ενδιαφέρον πότε για το θα τι θα γίνει με το λάθος. Πότε θα με στείλεις που τα ακούω αυτά και δεν με έχεις στείλει ποτέ στα κόκκινα χαλιά. Θα το κανονίσω να σε συνδέσω. Ωραία. Έχεις ακούσει τίποτα που εσένα δεν σε νοιάζει, αλλά πάλι εμένα τι να σου πω, με νοιάζει. Θα είναι κανένας από αυτούς τους πρωταγωνιστές που ξέρουμε. Ποιοι θα είναι μέσα στα Όσκαρ φέτος, ξέρεις τίποτα. Έχεις ακούσει ονόματα. Κοίταξε. Τα λένε. Είναι έκπληξη που βλέπεις εκείνη την ώρα. Λένε, μη με ρωτήσεις ακριβώς ποιοι είναι, γιατί είναι πάρα πολλοί, αλλά θα είναι πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή, νομίζω ότι η λήψη οικοδεσπότη φέτος πρέπει να έχουν πάρει φωτιά τα τηλέφωνα. Πρέπει να τους έχουν καλέσει όλους. Και φαντάζομαι και σαν. Από αίσθημα χολιγουντιανής αλληλεγγύης, περισσότεροι έχουν πει ναι. Ελπίζω να υπάρχει και λίγο πιο φαν. Δηλαδή, λίγο να μην είναι πολύ προκάτ, να πούνε τα λόγια αυτά που λένε συνήθως, να λένε ότι το μοντάζ είναι η τέχνη που κρατάει μια ταινία από τη μία ώρα στην άλλη. Δηλαδή, να μην λένε τυπικούρες, ναι, ναι, ναι. Να πούνε κάτι λίγο πιο ευχάριστο και λίγο πιο αφόρμητο. Δεν μπορεί να του πει κανένας γιατί το είπες αυτό. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, είναι αλλά... φάση, αφού με έβρισες εδώ πέρα, εγώ σε κάλυψα. Άζε, το πρόβλημα των Όσκαρ το έχουμε πει τόσα χρόνια. Χάνουν σε τηλεθέαση τα πιτσιρίκια, το νέο κοινό. Βαριούνται να τα δουν τα Όσκαρ. Εννοώ στην Αμερική, γιατί εκεί τις μετράνε τις τηλεθεάσεις και ανησυχούν. Άρα πρέπει να βρουν τρόπους να τα κάνουν λίγο πιο νεανικά και όχι μόνο να φέρουν το μαύρο πάνθυρα ως υποψήφια ταινία που αρέσει τα πιτσιρίκια, αλλά να βρουν έναν τρόπο να το αναζωογονήσουν εκ των έσω. Έχουν αλλάξει το... Αυτούς που καλούν να πηγαίνουν να παρουσιάζουν βραβεία κτλ. Πρέπει να είναι πάντα ηθοποιοί ή να έχουν σχέση με το χώρο αυτό. Δηλαδή, παράδειγμα, λέω, θα μπορούσαν να φέρουν ένα νεαρό τραγουδιστή που έχει πολύ μεγάλη αυτή στην νεολαία μαζί με την κοπέλα του να είναι εκεί. Ποιον λέγαμε τώρα, τον Μπίμπερ, ποιο παντρεύτηκε τώρα πρόσφατα. Ναι, ναι. Μπράβο. Δηλαδή, μπαίνουν τέτοια πρόσωπα. Όταν είναι πολύ άσχετα με το σινεμά, δεν βάζουν συνήθως εκτός αν είναι κάποιες προσωπικότητες. Δηλαδή, θέλω να σου πω τη χρονιά του Ρόκη είχαν φέρει το Μοχάμεντ Άλι. Φέτος έμαθα ότι θα φέρουν κάποιους γερουσιαστές, δεν ξέρω, θα φέρουν κάποιους τραγουδιστές. Αλλά θα φέρουν. Γερουσιαστές. Τον Dick Cheney, τον Darth Vader της πολιτικής δεν θα τον ακουμπήσουν. Δεν θα τον βρουν ποτέ. Αλλά θα έχουν και κάποια ονόματα έκπληξη, νομίζω. Αλλά συνήθως δεν βάζανε, ας πούμε, το Φαρέλ και τους τραγουδιστές. Βάζανε όταν υποψήφοι, αν είχαν παίξει σε ταινία, αν είχαν κάνει μουσική σε ταινία. Όχι να πούνε. Δεν το κάνουν συνήθως αυτό. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας λίγο γιατί θα τα προλάβω. Να πάμε λίγο Όσκαρ με ελληνικό άρωμα. Οι έξι Έλληνες που πήραν τα Όσκαρ, έξι ήταν, τρεις πήγαν. Και είπαμε έξι για την... ήταν, τρεις πήγαν. Είπαμε για την Κατίνα Παξινού που ήταν εκεί και είπαμε όλο αυτό το υπέροχο διπορικό. Ήταν η Θεόνη Βαχλιώτη Όλντριτς, η οποία δούλευε χρόνια στην Αμερική και πήρε τα κοστούμια, το Όσκαρ για τα κοστούμια για τον υπέροχο Γκάτσπι. Του Φιτζέραλντ, έτσι, όχι του Χέμινγκουεϊ. Και ο άλλος που ήταν εκεί ήταν ο Βασίλης Φωτόπουλος, ο σκηνογράφος του Ζορμπά. Και μάλιστα μία χρονιά που ο Μιχάλης Κακογιάννης, ο σκηνοθέτης, ήταν υποψήφιος για τρία προσωπικά Όσκαρ, για ταινία, σκηνοθεσία και σενάριο. Και δεν πήγε. Και θυμάμαι ότι μου το είχε πει σε μία κατηδίαν κουβέντα. Λέει, γιατί να πάω, αφού θα χανα. Λέω, πού το ξέρατε. Θα το κέρδιζε το ρέα μου κυρία. Τα ξέρουμε αυτά. Όντως το κέρδισε το ρέα μου κυρία εκείνη τη χρονιά. Και ο Μιχάλης Κακογιάννης δεν ήταν στην απονομή. Όμως δεν είχε πει να μην πάει ο Βασίλης Φωτόπουλος. Είχε επιτρέψει στους συνεργάτες του. Γιατί τότε το είχε πάρει και η Λίλα Κέντροβα στο δεύτερο ρόλο, Madame Hortense. Όμως τη χρονιά του ποτέ την Κυριακή, ο Ζίλντα Σεν και η Μιλίνα Μερκούρη, για να πικάρουν τους Αμερικάνους Χολιγουντιανούς που τόσα χρόνια είχαν αποκλείσει, είχαν σαμποτάρει την καριέρα του Ντασέν λόγω του μακαρθισμού, είχαν πει σε όλους να μην πάνε. Έτσι δεν ήταν ούτε η Ντένι Βαχλιώτη, ξαδέρφη της Θεόνης, για τα κοστούμια, ούτε ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος τελικά το πήρε. Και εκείνη τη βραδιά που το πήρε ο Μάνος Χατζηδάκης, δεν ήταν εκεί.
Κάνανε αμάν να προφέρουν το όνομά του. Βγαίνει ο παρουσιαστής και λέει: υπάρχει κάποιος κύριος Μάνος Χατζηντάκης εδώ στην αίθουσα? Και λέει ο άλλος: όχι, δεν θα έρθει πριν την Κυριακή. Και κάποια στιγμή λοιπόν το πήραν και έγινε χαμός μετά στις εφημερίδες, γιατί είπανε: πού, τι είναι αυτό το τραγούδι? Δεν καταλάβανε τίποτα. Γιατί να μην το πάρουν τα δικά μας τα παιδιά, τα αμερικάνικα τραγούδια, τόσοι γνωστοί συνθέτες, και να το πάρει κάποιος άγνωστος για μια ταινία που ναι, μεν μιλάνε αγγλικά, αλλά είναι με τη Μελίνα που δεν την ξέρουμε, τον Ντάσεν που τον είχαμε ξεχάσει. Και ευτυχώς τον υπερασπίστηκαν οι κριτικοί και είπανε: έχετε υπόψη ότι είναι ο πιο φρέσκος ήχος που έχετε ακούσει σε ταινία από τότε που δεν θυμόμαστε κι εμείς, από τον Τρίτο Άνθρωπο του Κάρολ Ριντ. Δηλαδή, ήταν ένα Όσκαρ που προκάλεσε μία αντίδραση και βέβαια προκάλεσε τρομερή μόδα. Δηλαδή, δεν ήταν τυχαίο τραγούδι, όσο και αν ο Μάνος Χατζηδάκης έβγαζε φλίχτενες με τα παιδιά του Πειραιά. Δεν του άρεσε καθόλου να του το αναφέρουν. Δεν ήθελε τόσο πολύ να σχετίζεται όπως και με τις ελληνικές ταινίες της Βουγιουκλάκη που είχε γράψει μουσική, διότι είχε άλλη δουλειά να παρουσιάσει, είχε περάσει σε ένα άλλο επίπεδο και τον ενοχλούσε όταν του θύμιζαν μια δουλειά που έκανε περισσότερο για να βιοποριστεί. Έχει κάνει πάρα πολλές ταινίες στο ελληνικό σινεμά και στο αμερικάνικο, πολύ καλύτερες. Το Blue θυμίζω, ένα τρομερό western. Ήταν περίεργη η σχέση του, τόσο περίεργη που όταν του ζήτησαν να φωτογραφηθεί με το Όσκαρ του, δανείστηκε το Όσκαρ της Παξινού. Το δικό του, λέει, το είχε χάσει κάπου στη Ιουγκοσλαβία σε ένα γύρισμα. Η Ακαδημία του ξανάστειλε ένα αντίτυπο. Αλήθεια. Ναι. Τόσο λέει, υπάρχουν πολύ ωραίες ιστορίες. Έχουν υποθεί τέτοια πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν πολύ ωραίες ιστορίες για τα Όσκαρ. Για να τα δούμε. Το 1944 η Κατίνα Παξινού βρισκόταν στο Λος Άντζελες, όπου με το σύζυγό της Αλέξη Μινωτή υποδέχονταν στο φιλόξενο σπίτι του στο Beverly Hills τα μεγαλύτερα ονόματα του Hollywood. Υποψήφια για Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου στο Για ποιον χτυπάει καμπάνα, παίζοντας φλογερά και παθιασμένα την Πιλάρ όπως τη συνέλαβε ο Ernest Hemingway, η σπουδαιότερη τραγωδός όλων των εποχών έγινε η πρώτη καλλιτέχνης ελληνικής υπηκότητας που κέρδισε ποτέ την ανώτατη διάκριση της Ακαδημίας. Μήπως βρίσκεται κάποιος κύριος Μάνος Χατζηδάκης στην αίθουσα, ρώτησε ο παρουσιαστής της κατηγορίας του καλύτερου κινηματογραφικού τραγουδιού, Steve Allen, αμέσως μετά την αναγγελία της σχετικά απρόσμενης νίκης των παιδιών του Πειραιά. Φαντάζομαι πως δεν θα έρθει πριν την Κυριακή, συμπλήρωσε. I guess he won't be here till Sunday. What is the... Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Ο κορυφαίος Έλληνας συνθέτης δεν είχε καμία πρόθεση να παραστεί στην τελετή, υπακούοντας στη χρόνια απέχθειά τους στις απονομές, αλλά και στο σύρμα που φαίνεται πως είχαν δώσει ο Ζιλ Ντασέν και η Μελίνα Μερκούρη, ο σκηνοθέτης και η στάρ του ποτέ την Κυριακή, για μποϊκοτάζ των υποψήφιων για Όσκαρ συντελεστών. Ο Ντασέν έπρεπε δηλαδή με κάποιο τρόπο να υπενθυμίσει την άγαρμπη αποβολή του από την καλλιτεχνική κοινότητα στα πέτρινα χρόνια του μακαρθισμού. Η τεράστια επιτυχία του τραγουδιού εκνεύριζε εσαΐ τον Μάνο Χατζηδάκη και τη μόνη φορά που κλήθηκε να ποζάρει μαζί με το Όσκαρ του μετά από πίεση των φωτογράφων, δανείστηκε εκείνο της Κατίνας Παξινού, γιατί υποστήριξε πως δεν έβρισκε πουθενά το δικό του. Είχε χαθεί, έλεγε, κάπου στη Ιουγκοσλαβία και αργότερα η Ακαδημία του έστειλε ένα αντίγραφο. Η μεγάλη μάχη στα Όσκαρ του 1965 αφορούσε σε δύο από τα τελευταία μεγάλα musical της χρυσής εποχής του Hollywood, το Ωραία μου κυρία και τη Mary Poppins. Από τα 13 βραβεία που μάζεψαν συνολικά, 8 για την ταινία του Κιούκορ και 5 για το συνδυασμό του Disney με την Άντριους, περίσσεψαν 3 για το τρίτο φαβορί της βραδιάς, το Ζορμπά. Με 3 προσωπικές υποψηφιότητες για την παραγωγή, τη σκηνοθεσία και το διασκευασμένο σενάριο, ο Μιχάλης Κακογιάννης, ο οποίος είχε άλλες 2 στην κατηγορία της καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας για την Ηλέκτρα και την Ιφηγένεια, οδήγησε στη νίκη τη Λίλα Κέντροβα για το ρόλο της Madame Hortense, τον Walter Lassar για τη φωτογραφία και το μεγάλο Έλληνα σκηνογράφο, ζωγράφο και σκηνοθέτη Βασίλη Φωτόπουλο. Και ενώ ο Κακογιάννης απουσίαζε από την τελετή, ο Φωτόπουλος ήταν παρόν όταν ο Ρεξ Χάρισον και ο Όντρι Χέμπορν τον ανακήρυξαν νικητή, ανέβηκε ιδιαίτερα χαρούμενο στο πόντιουμ, χειροφίλησε τη στάρ του πρόγευμα στο Τίφανι και αποδέχτηκε την τιμή με ευγνωμοσύνη και γλυκές ευχαριστίες. Με μεγάλη θητεία στο Broadway, η Πολυνίκη Στατώνης, Θεόνη Βαχλιώτη Όλτριτς, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε στην Αθήνα και έφυγε στα 27 της χρόνια για το Σικάγο, κέρδισε το Όσκαρ του 1975 για τα εντυπωσιακά κοστούμια της στο δράμα εποχής «Ο υπέροχος Γκάτσπι», δίνοντας κυρίως τα λευκά τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και τη Μία Φάρο, και δημιουργώντας ρετρό ρομαντική μόδα και μια σειρά με την υπογραφή της στα πολυκαταστήματα Bloomingdale's. Η Όλτριτς συνέχισε την καριέρα της στο σινεμά, δίνοντας την καλή της φίλη Faye Dunaway στις 3 μέρες του Κόνδωρα, το Δίκτυο και τα μάτια της Laura Mars, αν και πάντα αισθανόταν πιο άνετα και δημιουργικά στο θέατρο. Η πρώτη εξαδέλφη της, επίσης διακεκριμένη ενδυματολόγος, η Ντένι, δηλαδή Θεόνη Βαχλιώτη,
Εξού και η σύγχυση στις περισσότερες, ειδικευμένες και μιλίστες, υπήρξε υποψήφια δύο φορές για το Ποτέ την Κυριακή και τη Φέδρα, ενδύοντας μοναδικά τη Μελίνα Μερκούρη. Παρά την παρουσία ηχηρών ονομάτων όπως ο John Williams και ο Alex North στην κατηγορία της καλύτερης μουσικής επένδυσης, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου ήταν το λογικό φαβορί στην απονομή των Όσκαρ του 1982. Η αξέχαστη μουσική υπόκρουση του πρωτοπόρου στην ηλεκτρονική μουσική πρώην παιδιού της Αφροδίτης στους δρόμους της φωτιάς, με το περίφημο και χιλιοακουσμένο εμβατήριο των Ολυμπιακών, σημείωσε τεράστια επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου άλμπουμ και σίγκλ πήγαν στο νούμερο 1 και η βραδιά εξελισσόταν υπέρ του αθλητικού δράματος του Hugh Hudson. Ο Βαγγέλης δεν παρέλαβε το βραβείο του γιατί ανέκαθεν φοβόταν να μπει σε αεροπλάνο. Μια σταθερά που δεν παρεύει ούτε για χάρη ενός Όσκαρ. Ο Κώστας Γαβράς ήταν ο πρώτος Έλληνας μετά τον Μιχάλη Κακογιάννη που απέσπασε υποψηφιότητα στα Όσκαρ στην κατηγορία της σκηνοθεσίας για το Ζήτα. Στην απονομή του 1970 τα προγνωστικά έφεραν πολύ ψηλά το δυναμικό επίκαιρο δράμα για τη δολοφονία του Λαμπράκη, αλλά επικράτησε η μοναδική αυστηρώς ακατάλληλη ταινία που έχει ποτέ αποσπάσει την ανώτατη διάκριση της Ακαδημίας, ο Καουμπόι του Μεσονυχτίου. Το Ζήτα κέρδισε το βραβείο της καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας όπως αναμενόταν, αλλά σύμφωνα με τους κανονισμούς και όπως μου είχε πει σε συνέντευξή του ο σκηνοθέτης από τα Λουτρά Ιρέας, που μετακόμισε στα 18 του στο Παρίσι, το αγαλματάκι βρίσκεται στο γραφείο του Αλγερινού παραγωγού. Ωστόσο, το 1983 ο Γαβράς κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου για τον Αγνοούμενο, ένα ακόμα πολιτικό θρίλερ με θέμα τη Χούντα και φόντο αυτή τη φορά την ανάμιξη της CIA στην δολοφονία ενός Αμερικανού δημοσιογράφου στη χυλή του Πινοσέτ. Εκ μέρους του Απόντος Γαβρά, το βραβείο παρέλαβε ο συνσεναριογράφος του Αγνοούμενου Ντόναλντ Στιούαρτ. Στην πρόσφατη αυτοβιογραφία του, ο Έλληνας σκηνοθέτης, ο οποίος βρισκόταν σε προετοιμασία γυρισμάτων στη Γαλλία, στριμώχνει το Όσκαρ του σε μια μικρή παράγραφο. Ναι, βρε παιδί μου, τώρα αν έβλεπαν οι ξένοι αυτό το βίντεο που κάναμε. Πόσοι δικοί μας δεν πήγανε. Ναι, τρεις. Λίγοι πήραν Όσκαρ και. Πόσοι δεν πήγανε από τους λίγους που πήραν Όσκαρ. Δεν πήγανε για πολύ διαφορετικούς λόγους. Από το ότι είχε γύρισμα ο Κώστας Γαβράς μέχρι το ότι δεν μπαίνει σε αεροπλάνο ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Μέχρι το ότι είπαν στους άλλους να μην πάτε ρε παιδιά στην ταινία. Δεν μας, και έτσι δεν το πήρε το Χατζηδάκης. Ναι, ωραία. Ο Λάνθιμος όμως είναι εκεί. Ναι. Είναι εκεί. Ναι, ναι. Λοιπόν. Εννοείται ότι υπενθυμίζουμε Κυριακή βράδυ, όσοι θέλετε να δείτε τα Όσκαρ, μπορείτε να τα δείτε. Τι ώρα ξεκινάνε, 12? Η εκπομπή 11, το κόκκινο χαλί, 1.30, τα Όσκαρ ξεκινάνε στις 3 το βράδυ ξημερώματα. Αλλά δεν θέλω να μου στεναχωριέστε, γιατί όσοι δεν καταφέρετε να ξενυχτήσετε, θα έχουμε εμείς όρθιο και με μανταλάκια στο μάτι το Θοδωρή, μέχρι τις 2, μία θα ξεκινήσουμε γιατί μετά θα μου πέσει, μία όπως το κάνουμε πάντα και 2 η ώρα θα τα ξέρουμε όλα, μην ανησυχείτε καθόλου. Λοιπόν. Σας αποχαιρετώ, δεν θα σας δω γιατί είναι και 23. Φεύγω. Yeah. Πάω να γνωριστώ με έναν άλλον κύριο, ο οποίος έχει μια έτσι, θα έλεγα, ενδιαφέρουσα. Πώς να το πω τώρα, όχι μόνο στην τηλεόραση εμφάνιση, αλλά και τη ζωή του, γιατί τον έψαξε λίγο να διαβάσω. Τι γίνεται, ποιος είναι, πώς ξεκίνησε, γιατί λέω, είναι και νεαρός. Εγώ δεν τον έχω γνωρίσει, λέω, ποτέ από κοντά. Πόσα χρόνια έχει μπει στη ζωή μας. Φέτος είναι και στο θέατρο μαζί με Κώστα Σπυρόπουλο και Δημήτρη Σταρόβα στο Τοκτό. Που θα έλεγα έτσι όπως το μάθαμε και εδώ, πήγε πετώντας, μπήκε στο ρόλο. Δεν ξέρω πότε πρόλαβε να τον μάθει. Έχει πολλά να μας πει ο Νίκος Πολυδερόπουλος που είναι σήμερα κοντά μας και που βεβαίως παρόλο το δύσκολο ρόλο που υποδίεται στο τατουάζ, δεν ξέρω με έναν τρόπο, είναι αγωγητευτικός ο ρόλος σου, Νίκο. Να είστε καλά. Τι εγώ, ο κόσμος. Καλώς μας ήρθες και χαίρομαι πάρα σίγουρα πολύ που σε γνωρίζω και από κοντά. Να είστε καλά, και εγώ. Αυτά που πληροφορήθηκα για σένα, από ότι δηλαδή η πρώτη σου δουλειά ήταν σε ένα σύριαλ του Αντένα, τη Λόλα, που ένας φίλος σου είπε άμα θες πήγαινε έτσι, για βοηθητικός ηθοποιός, ναι, δηλαδή όχι για πρωταγωνιστικό ρόλο, άλλη δουλειά έκανες. Άλλη. Το πώς. Σε πιάσει η εφηβεία σου, πώς πολλά πια τα πιάνει, αλλά εσύ μάλλον του στάραξε πολύ τους γονείς σου. Από αυτά που έχω διαβάσει, ξαναλέω, ότι ναι, 16-17 χρονών είπες γεια σας, φεύγω. Ναι, πού πήγες, πουλάκι μου? Πήγα να βρω μόνος μου. Μόνος να βρω τα όνειρά μου. Τι όνειρα είχες μικρός? Και αν σήμερα τα έχεις. Στόχους. Στόχοι να βρω και να κάνω αυτό που θέλω, αυτό που αγαπάω και το ότι κάνω στη ζωή μου γενικότερα να με κάνει ευτυχισμένο. Γιατί αυτό είναι το παν. Οπότε είδα ότι εκεί δεν το βρίσκα και εξαμολύθηκα. Για πες μου λίγο με το κομμάτι της ηθοποιίας. Όταν πρώτο ξεκίνησες, μπήκες αυτό που λέμε έτσι για πλάκα. Κάθισες όμως και όλα τα πράγματα προχώρησαν. Μπήκα πολύ για πλάκα.
Δηλαδή με πήρε ένας φίλος μου και μου είπε αν θες να πας, μια ατάκα ήταν, κομπάρσος. Και λέω να πάω. Και όταν ήμουν βέβαια στην οικοδομή, γιατί δούλευα οικοδομή τότε. Και λέω άντε να πεταχτώ να πάω, ας πούμε. Και καθώς πήγα και ανέβηκα πάνω. Δεν σκεφτόσουν καθόλου. Πού πάω τώρα εγώ, ποιοι είναι αυτοί, πώς θα με κοιτάνε. Δεν σκεφτόμουν τίποτα. Αλήθεια. Τίποτα. Δεν σκεφτόμουν ποτέ τίποτα. Πάω του γρου πάντα. Είμαι αποφασισμένος. Σκέφτομαι πριν αποφασίσω να πάω. Όταν αποφασίζω είμαι. Τελείωσε. Τελείωσε, πάει, έφυγε. Οπότε όταν μπήκα μέσα, ένιωσα το χώρο πολύ οικείο. Ένιωσα μια ενέργεια την οποία δεν μπορώ να εξηγήσω, αλλά πολύ. Με περιτύλιξε. Και μετά από αυτό ξεκίνησα τη σχολή μου σιγά σιγά. Η πρώτη μου δουλειά ήταν στο θέατρο Λαμπέτη, το Ζήτε Πέντε Σελήνων. Μετά ήρθε το αμάρτημα της μητρός μου. Μετά έγινε μια παύση. Έκανα ένα μαγαζί. Έκανες και μαγαζί? Ναι. Ένα κοκτέιλ μπαρ στην πλατεία Γολγοτρώνη. Μάλιστα. Και? Μετά χρεοκόπησα. Όλα αυτά δεν έχεις προλάβει, τα έχεις κάνει μέχρι τώρα. Ναι, ναι. Έχω κάνει κάμποσα. Λοιπόν, στο τατουάζ, ο ρόλος σου. Εντάξει, δεν είναι ότι κάνεις και κανένα καλό παιδί, είσαι. Ναι, είναι λίγο. Είναι ο ρόλος σου λίγο, δηλαδή, πώς να το πω. Είσαι φωνιάς. Ναι. Κανονικός. Ναι. Δηλαδή, στο έργο. Ναι. Πες μου λίγο. Τι είναι αυτό που αρέσει στις γυναίκες, βρε, σε αυτούς τους ρόλους. Μπορείς να μου λύσεις λίγο αυτή την απορία. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς το βλέπουνε, δηλαδή, τι μυαλό κουβαλάμε, πες. Μυαλό κουβαλάτε, αυτό ξαναπέστε, ναι. Δεν έβγαλα γκρεοφρόνι, τα βγάλω εγώ. Αλλά ίσως επειδή είναι λίγο άγριος, λίγο καλός, οι γυναίκες θέλουν και το καλό και το κακό μαζί, νομίζω, σε συνδυασμό. Οπότε ίσως γι' αυτό. Εσύ πόσο εύκολα μπήκες σε αυτό το ρόλο? Σε αυτό μπήκα πολύ δύσκολα. Δηλαδή το ψάξα πολύ καιρό, είχα χρόνο ούτως ή άλλως. Πήγα, έμεινα μόνος μου, απομονώθηκα σε ένα νησί στη Γάβδο. Στη Γάβδο? Ναι. Στη Γάβδο μόνος σου θα ήσουν ούτως ή άλλως. Ναι. Και με σκηνή και τα λοιπά και έμεινα στο βουνό πάνω. Για μόνος ποιο μου. Λόγο το κάνεις αυτό? Για να έρθω μόνος μου με τη φύση και για να μπω και στο ρόλο. Και πήγες όλο μόνο? Ναι. Με ξηρά τροφή κανονικά. Με ξηρά τροφή. Οπότε θέλω να το ψάξω λίγο παραπάνω. Και τι βρήκες εκεί στο ψάξιμο? Τι βρήκες εκεί στο ψάξιμο? Κοίταξε, μπήκα σε μια ανατροπία του ότι αν θα σκοτώσει κάποιος πώς πρέπει να συμπεριφέρεται, πώς θα συμπεριφερόταν. Μπήκα σε μια. Προσπάθησα να μπω στο μυαλό αυτών των ανθρώπων που κάνουν γιατί το κάνουν. Το κάνουν πάνω σε βρασμό ψυχής, το κάνουν γιατί υπάρχει στο DNA τους κάτι το οποίο τους προκαλεί να το κάνουν συνέχεια γιατί θεωρούν ότι κάνουν το σωστό. Οπότε και πώς θα συμπεριφερόντουσαν αν όντως το είχαν κάνει γιατί το κάναν στα νεύρα τους και πώς θα συμπεριφερόντουσαν αν αυτός ήταν ένας στόχος και συνεχίζουν να το κάνουν. Ο δικός σου τύπος, αυτός που υποδίεσαι, ναι. Θέλεις λίγο έτσι να μου το πιάσεις από τη γλυκιά του πλευρά, μάλλον τι τον οδήγησε και αυτόν να φτάσει να είναι ένα σιδηρακίνητο? Ήταν ένα παιδί καταρχάς το οποίο οι γονείς του τσακωνόντουσαν συνέχεια, η μητέρα του σκότωσε τον πατέρα του μπροστά στα μάτια του. Και εσύ αυτό τον κλείδωνε στην αποθήκη και έβαζε άντρες άλλους μέσα στο σπίτι. Άρα από εκεί ξεκινάει το ότι οι άπιστες γυναίκες μπορεί, όχι μπορεί, είναι σίγουρο ότι θα, γι' αυτόν, κατά αυτόν, ότι θα βγάλουν ένα παιδί το οποίο βασανίζεται και θα δει όλα αυτά που είδα και εγώ, που είδε και αυτός τότε, μην μπερδευτούμε. Οπότε είναι κάτι σαν ιεραπόστολος, θέλει να καθαρίσει τον κόσμο. Έτσι το βλέπει εκείνος. Έτσι το βλέπει εκείνος. Και έτσι το βλέπω και εγώ να το κάνω. Βρε ιεραπόστολε, τι σου λένε σε ένα στον δρόμο? Τι θα μου λένε? Γιατί κοίταξε, σταμάτα να σφάζεις. Αποκλείεται, σε σταματάνε όλοι. Η σειρά σκίζει. Σας βλέπουν, σας ξέρουν όλους έναν έναν. Το καλύτερο μου το έχει πει μια γιαγιά λοιπόν στην Αίγινα που μου λέει: παιδάκι μου, τσάπα, μου λέει κόπος. Αυτές μου λέει δεν τελειώνουν. Όσες και να σκοτώνεις είναι σαν τις παπαρούλες. Κόβεις μια, βγαίνει άλλη. Τζάβα μου λέει, παιδεύεσαι. Βάζω μαχαίρι μέσα. Ναι. Θεάστη, ναι. Διαφημίσεις, συνεχίζουμε σε λίγο. Και τρέξει, ναι. Είμαστε στον αέρα. Ναι. Γιατί τώρα. Άρα μπείτε στην κουβέντα έτσι όπως το συζητάγαμε. Μου λέει ότι και το χειμώνα, άσχετα με αυτό που έκανε το καλοκαίρι στη Γάβδο που ήθελε να μπει στο πετσί του ρόλου, ότι του αρέσει ρε παιδί μου η ερημιά, του αρέσει να ζει μόνος του. Αυτά μου έλεγε τώρα. Ναι. Όχι συνεχώς. Θέλει και την απομόνωσή του.
και όταν ανεβαίνει συχνά πάνω στα βουνά, στην Ήπειρο. Τα αγοροχώρια, αυτά, όλα από εκεί. Και του λέω: τι κάνεις εκεί, παίρνεις τη σκηνή σου και πας μόνος σου. Ναι, παίρνω τη σκηνή, ετοιμάζω τα εφόδια μου, τα πράγματά μου και πάω. Ρε άνθρωπε, σε ακολουθεί κανείς. Κάποιες φορές ναι, κάποιες όχι. Αλλά και η μοναχικότητα είναι ωραίο πράγμα. Αλλά μερικοί τον μπερδεύουν με τη μοναξιά. Άλλο η μοναξιά και άλλο η μοναχικότητα. Μοναξιά να σου λείπει κάποιος. Μοναχικός είναι αυτός που θέλει το χρόνο του, το να τα. Να μιλήσει με τον εαυτό του. Να απομονωθεί, εν πάση περιπτώσει, ρε παιδί μου. Λίγο από όλο αυτό που γίνεται. Και το κάνεις αυτό. Ναι. Ψήστο. Πάρουμε του σάκου να βγούμε. Λοιπόν, ο ρόλος σου λοιπόν που είναι έτσι ιδιαίτερος, διότι το ξαναγυρνάω. Δεν πάει να είσαι κάποιος ο οποίος κυνηγάς και σκοτώνεις γυναίκες. Εσύ, στο μυαλό σου έχεις τους λόγους σου. Βάσει ρόλου μιλάω τώρα. Ξανατογυρνάω πίσω. Οι γυναίκες πώς τον βλέπουν, ρε παιδί μου, αυτόν τον ρόλο και αισθάνονται τόσο γοητευμένες από σένα, ή δεν έχει καμία σχέση ο ρόλος, απλά τους αρέσεις? Ξέρω, τώρα δεν ξέρω αν είμαι και χάλια ή καλό. Μια χαρά παιδί είσαι, αλλά εγώ λέω αντί να τους επηρεάζει αρνητικά, ότι ναι. Κάνεις ένα φωνιά που κυνηγάει γυναίκες. Ναι, αυτό το βλέπω και αυτό που σου είπα προηγουμένως και στο θέατρο στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, μόλις τελειώνει η παράσταση, μετά γίνεται ας πούμε ένας χαμός. Και λέω, σφάζω, είμαι κακός, δηλαδή τα μάτια μου κοντεύουν να βγουν έξω από την κάμερα, ας πούμε, και είναι εκεί χαμόγελα για αγκαλιές. Δεν ξέρω, κάτι τους εξητάρει νομίζω, κάτι τους εξητάρει. Και πώς διχάζονται που ενώ εδώ σκοτώνεις γυναίκες στο TikTok, τις κάνεις να γελάνε πάρα ναι. πολύ μέσα από το ρόλο που υποδίεσαι. Για το TikTok έχουμε μιλήσει όλες τις χρονιές που έχει ανέβει. Είναι μια παράσταση που την πιστεύουμε πολύ, την υποστηρίζουμε, την αγαπάμε, γιατί ξέρουμε ότι σε όλο τον κόσμο και με όλες τις αλλαγές που γίνεται κάθε χρόνο στα πρόσωπα, γιατί δεν μπορούν να συνδυαστούν κάθε ναι. χρόνο τα ίδια πρόσωπα, οι ρόλοι όμως είναι ίδιοι και εξακολουθεί να έχει την ίδια επιτυχία. Εγώ όμως ξαναρωτάω εσένα, εσύ που στο ένα έργο τους κάνεις και ξεκαρδίζονται στα γέλια, γιατί ο ρόλος υποδίωση είναι ενός ανθρώπου ο οποίος έχει κάποια και αυτό στα δικά του τικ. Ναι, ναι. Πάμε έχει, να τα πούμε ναι. μία. Πηδάω από το ένα θέμα στο άλλο, δεν ναι, πειράζει. Δεν πατάει ποτέ πάνω σε γραμμές, έχει ένα θέμα με τη συμμετρία. Και εσύ είναι αυτό τραβλίζει, είναι και κεκές. Οπότε όλο αυτό κάνει τον κόσμο ας πούμε, και γελάει. Είναι αστείο να βλέπεις τώρα και ας πούμε είδα ότι δεν πατάσουμε ούτε πάνω με τίποτα, με καρέκλες είμαι. Και ο Κώστας λέει, ρε παιδί μου, πάντα τις λίγες είναι. Εσύ έχεις κανένα τικ τώρα που τα είδες, γιατί εγώ όταν πρωτομίλησε ο Κώστας ναι. Σπυρόπουλος εδώ για αυτή την παράσταση, την πρώτη χρονιά, λέω τικ, ποια τικ, λέω, δεν έχουμε. Ανακαλύψαμε όλοι μας εδώ μέσα, λέγαμε. Πω, εγώ έχω αυτό, εσύ ναι, εκείνο, ναι. Α, το άλλο. Ναι, ναι. Δηλαδή όλοι είναι αυτά έχουμε. Που δεν φαντάζεσαι. Απλά είναι διαχειρίσιμα. Είναι. Είναι, ναι. Το δικό σου ποιο είναι? Το δικό σου. Δεν ξέρω αν έχω ένα με την τακτοποίηση, μόνο αυτό, δεν μπορώ να πω. Δεν είναι τικ όμως, ας πούμε. Ναι. Πάντως με τις γραμμές δεν έχεις πρόβλημα. Όχι. Πατάς παντού. Πατάω παντού και σε κάρβουνα και σε. Ούτε κάτι από τα άλλα που έχουν οι συνεργάτες σου. Όχι, όχι. Όχι, δεν έχω κάτι. Φέτος γυναίκα βρίζει το ρόλο που. Ότι... Όχι, όχι, ο Σταρόβας. Εντάξει. Του είναι και δύσκολο να βρίσει. Πιέζεται, δεν το καταλαβαίνω. Ζορίζεται. Α, εντάξει. Ζορίζεται, ναι. Βγαίνουν με ευκολία. Ναι, ναι. Κόντρα ρόλο του δώσανε. Όταν σου προδίναν το ρόλο, γιατί ξέρω πώς έγινε, γιατί μου το λέγανε εδώ τα παιδιά. Ουσιαστικά μέσα σε μια νύχτα. Ναι. Και ουσιαστικά ανέβηκες χωρίς να έχεις προλάβει να κάνεις τις πρόβες, να μάθεις τα λόγια σου. Γενικότερα αυτό ψάχνω τους ρόλους μου που θέλω να κάνω. Έχω το χρόνο μου, φεύγω, πάω στη Γάβδο ή οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Το ψάχνω, διαβάζω. Γι' αυτό δεν είχα καθόλου χρόνο. Αυτό ήταν με πήρε ο Κώστας, μου λέει το έχουμε. Και του λέω ναι, έχουμε, μου λέει μια εβδομάδα. Την μια εβδομάδα θα λέω που θεωρείς εσύ ότι έχουμε, εγώ είμαι στην Κύπρο. Δεν είμαι, του λέω, στην Ελλάδα. Ωραία, μου λέει έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη. Και πήρα το κείμενο στην Ελλάδα Σάββατο ή Κυριακή και την Παρασκευή πήγα στη Θεσσαλονίκη και τους βρήκα. Και μου λέει ακουστικό και κάνεις το κεκεκέ. Του λέω αποκλείεται. Άντε ακουστικό, άντε το κεκεκέ. Εν πάση περιπτώσει αυτό βοήθησε όλο. Εντάξει, ήταν ο Κώστας που ξέρει την παράσταση που. Δηλαδή, μόλις κοιτάω και δεν λέω κάτι, τον κοιτάω και λέει κάτι αυτός. Δηλαδή, αυτός το σώζει, είναι ο μαέστρος πάνω, ας πούμε. Αλλά με το χρόνο που έπαιρνα για να κεκεδίσω, ας πούμε, άκουγα τα λόγια. Δηλαδή, μου λέγε αύριο εκεί και έλεγα αύριο. Και το άκουγα το εκεί, οπότε το έλεγα. Βοήθησε λίγο αυτό, εν πάση περιπτώσει. Στο δεύτερο μέρος κόπηκε το ακουστικό. Οπότε του κάνω τον Κώστα. Τελειώσαμε. Και αρχίζουμε και λέει ο καθένας στα δικά του. Εμείς διαλυθήκαμε πάνω, αλλά από κάτω εντάξει, δεν το καταλάβαμε. Πέρασαν καλά. Ναι. Όταν ξεκίνησες να μαθαίνεις το ρόλο και να μαθαίνεις και αυτό πρέπει να κάνεις. Πού πατάς, πού δεν πατάς. Ναι. Το να πατάς και να μην πατάς και να μιλάς συγχρόνως δεν σε μπέρδευε. Νομίζω ότι έχω έναν τρόπο να τα κάνω όλα μαζί. Οπότε δεν δυσκολεύομαι. Δηλαδή,
και εκεί κερδίζω και προσπαθώ να ακούσω τι θα μου πούνε και τα κάνω όλα, δεν ξέρω. Το αίσθηκτο της επιβίωσης ίσως, δεν ξέρω, μάλλον. Ξαναγυρνάω στο τατουάζ. Το τατουάζ φέτος ανακοινώθηκε ότι ολοκληρώνει τον κύκλο του μετά από δύο επιτυχημένες σεζόν. Πώς σε φαντάζεσαι στην επόμενη δημιουργία του Ανδρέα και της Βάνας? Δεν ξέρω. Στην αρχή είχαμε μιλήσει με τον Ανδρέα, είπαμε ότι τελειώνει το τατουάζ, ότι δεν θα είμαστε μαζί. Τώρα κάτι έχει προκύψει, κάτι ιδιαίτερο που το συζητάμε. Είναι έκπληξη και για μένα και για τον κόσμο. Άντε, να μας εκπλήξεις και εμάς, αλλά αφού σε αγαπάνε οι γυναίκες πάντα έτσι σκληρό και κακό, να σου συνεχίσω και να ο επόμενος να είναι πιο σκληρός. Πιο σκληρός. Και πιο κακός. Ωραία, να τα ακούει η Βάνα, να μας δώσει κάτι πιο σκληρό. Εγώ πάντα πιστεύω ότι μέσα από ένα πολύ σκληρό ρόλο ή μέσα από ένα πολύ σκληρό άνθρωπο αποκλείεται να μην υπάρχουν εκεί πολύ ευαίσθητες πτυχές του ή πονεμένες του. Τα πονεμένα. Μα από εκεί γίνεσαι σκληρός. Δεν γίνεται. Να είσαι μέσα πονεμένος. Κανείς δεν είναι μόνο ή πολύ καλός ή πολύ κακός. Με τίποτα. Όλοι καλοί είμαστε. Έτσι. Λοιπόν, Νίκο, χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ήρθε σήμερα και είμαι πάρα πολύ περίεργη πραγματικά πώς θα μας εγκαταλείψει το τατουάζ, πού θα αφήσει τον κάθε του ήρωα, σε τι κατάσταση και πώς θα το αισθανθούμε κι εμείς. Γιατί φαντάζομαι ότι για το φινάλε ο καθένας έχει κάτι σκεφτεί. Εννοώ από τους τηλεθεατές που παρακολουθούν φανατικά. Φαντάζεται. Βέβαια, νομίζω ότι ό,τι και να φανταστούμε εμείς, μάλλον θα μας εκπλήξετε. Ναι, η Βάνα κάνει μαγικά. Έτσι. Να σε καλά. Λοιπόν, και πάλι χάρηκα πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Στον πολύ λίγο χρόνο που έχω, αναρωτιέμαι ρε παιδιά, αυτή η Τζένιφερ ήρθε. Έλα ρε παιδιά, πέρασαν δύο ώρες, αλλά τη θυμάμαι, βλέπετε. Ήρθε. Μάλλον θα έρθει, φαντάζομαι θα έρθει. Λένε είναι στη θέση της και την αφιερώνουμε. Πού? Στο ξενυχτισμένο μας αγόρι. Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλε, δεν θέλω να φοβάσαι. Από τώρα. Δες την Τζένιφερ και μη φοβάσαι που δεν θα κοιμηθείς για δύο μέρες συνεχόμενες. Πάμε. Γιατί λένε ότι αυτό είναι η πιο δύσκολη γυμναστική? Ότι πραγματικά γυμνάζει όλο το σώμα, ότι πονάει όλο το σώμα, ότι γυμνάζεται και ότι αδυνατίζει κιόλα. Γιατί? Γιατί σφίγγουν ολιμίες. Ναι. Αλλά ταυτοχρόνως. Δεν πρέπει να όμως. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχεις. Για τον Κοντάσι θα μιλήσεις, ξέρεις και γι' αυτό. Εγώ. Κάτι να σου πω. Δεν ξέρεις. Εγώ, σομελιέ θηλαίων, δεν ξέρεις τι έχω παρακολουθήσει. Πανελλήνιο διαγωνισμό pole dancing. Σας κούφανα τώρα. Και εκεί. Έτσι, τα στην γωνία που σας αρέσει. Σας το ρίξα τον κόλπο. Γιατί ήταν μια κοπέλα σου η οποία φαντάζομαι ότι συμμετείχε. Γιατί το παρουσίασε νομίζω τότε η Μέρη Σινατσάκη και μας είχε πει δεν έρχεστε. Ήταν εκεί δίπλα στη Συγκρού. Και λέει δεν έρχεστε. Δεν έρχομαι. Με βρίσκει και τάρτο. Σας πληροφορώ ότι αυτή που κέρδισε τότε τον Πανελλήνιο διαγωνισμό δεν είχε το σωματότυπο ούτε τη Τζένιφερ ούτε καμία άλλη. Ήταν μια εύσωμη κοπέλα η οποία τη έριξε όλες κάτω. Μιλάμε τώρα, κάνανε κάτι πενταστροφικά ανάποδα, λες ο Χριστός και η Παναγία πώς τα κάνουνε. Αλλά εκείνη βγήκε με το πουκαμισάκι της, να τα σεξαπίλ που λέγαμε στο προηγούμενο θέμα, και τις κέρδισε όλες. Αυτά είναι. Εμείς ακούστε τα κορίτσια. Ακούω θέμα. Ένα στήλο στο φάλιρο και γρήγορα. Ένα στήλο στο φάλιρο. Ένα στήλο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα για κλείνω και στην ώρα μου. Είμαι πάρα πολύ περήφανη με τον εαυτό μου. Πάρα πολύ, ε. Διαφημίσεις και εσείς like στο φόρεμα, γιατί με το που θα επιστρέψω θα το δώσω κιόλας. Πενταστροφικό. Αγριόπεδα φεύγουμε. Πάμε. Μέχρι εδώ ήταν. Κλείσαμε. Μπαίνει επόμενος. Ποιος μπαίνει, Τάσο? Καπετάν Φάντης Βαστούνης. Ο Θοδωρής μας το έλεγε. Όλοι μας το έλεγε, Θοδωρής. Αυτό που το ήξερα ενώ το λαγοπόδαρο που δεν ήξερα με ρώτησες. Ο λαγοπόδαρος που να τον ξέρω. Δεν ξέρεις, αφού ξέρω ότι όλα τα ξέρεις. Καπετάν Φάντης Βαστούνη είναι Λάμπρος Κωνσταντάρας. Μάνα Ποντού. 100% επιτυχία. Ακολουθεί μια ταινία που θέλετε να δείτε και που θα περάσετε πολύ καλά. Να τη δείτε παρακαλώ πολύ. Και Δευτέρα, στην ώρα μας, ξέρετε τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε παιδάκια. Πάμε. Πω, και 55 μισό. Ποια
Είναι ρε παιδί μου και κλείνω έτσι ωραία. Πόσο με θαυμάζω όταν κλείνω στην ώρα μου. Πολύ το χαίρομαι. Λοιπόν, άντε, σηκωθείτε. Πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε, πάμε. Εμείς τελειώσαμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Φιλάκια πολλά. Bye.